Όλα ανοιχτά για το πότε θα έρθει το lockdown. Επιφυλακτικοί λοιμοξιολόγοι παρά τη μείωση των κρουσμάτων. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Στις 29 Δεκεμβρίου η απόφαση για το εμβόλιο της Pfizer. Παγκόσμιος άλλος από διαρροή κινέζικων εγγράφων που δείχνουν ότι το Πεκίνο είπε ψέματα για τα κρούσματα. Τη θέση για άνοιγμα της εστίασης στη νέα χρονιά υιοθετεί ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. 1η Δεκεμβρίου σήμερα, Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου του 2020 και έχουμε 25 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και 30 ημέρες μέχρι παραμονή πρωτοχρονιάς να φύγει αυτός, όχι, 31, έτσι δεν είναι, ημέρες για να φύγει αυτός ο πολύ, πολύ, πολύ κακός, δίσεκτος χρόνος. Αμαλία Κάτσου κοντά μας, Φραντσέσκα Σαβολγινάκη, καλό μήνα σε όλους, υπομονή. Άλλες πόσες μέρες είναι τώρα, την πηγαίνουμε εβδομάδα-εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα, τέλος, νομίζω την Κυριακή είναι του Αγίου Νικολάου, που είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Άλλη μια εβδομάδα, μετά έχουμε Χριστούγεννα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Το τρέχουμε λίγο. Λοιπόν, ο τίτλος της ημέρας, έχουμε χρόνο ακόμα και αναφερόμαστε στα του lockdown, στο πότε θα κλείσει, πότε θα ανοίξει, πότε θα ανοίξει μάλλον ή πότε, μέχρι πότε θα συνεχίσουν να μένουν κλειστά. Τώρα, ας ξεκινήσουμε όμως πριν πάμε στα δικά μας με μία είδηση δημοσιοποιήθηκε πριν από 3-3,5 ώρες από το πρωί, είναι σε κάποια διεθνή δίκτυα, το θέμα με την Κίνα. Τι έχει γίνει με την Κίνα? Με την Κίνα δημοσιοποίησε μία έκθεση 100 τόσων σελίδων, 114 νομίζω, το τηλεοπτικό, το παγκόσμιο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Πάμε να δούμε στην αρχή και τους πίνακες και μετά να βλέπουμε και τα πλάνα από τη δημοσιοποίηση για τον κορονοϊό από το παγκόσμιο δίκτυο, όπου σύμφωνα λοιπόν με αυτό το ρεπορτάζ που έδειξε το CNN, οι Κινέζοι από την αρχή της πανδημίας έκρυψαν τα κρούσματα. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη. Εγώ προσπάθησα να δω το μεγαλύτερο κομμάτι, δεν ξέρω αν το είδατε, αν το είδατε θα προλάβατε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αναφέρεται, έχουμε να βλέπουμε λίγο τις εικόνες, να δούμε και το CNN. Σύμφωνα με τα έγγραφα παρουσίαση στο δίκτυο, να δούμε το. Ναι, αυτό είναι κάποιο από τους πίνακες, κάποιο από τα στοιχεία και όποτε είμαστε έτοιμοι να δείξουμε και την εικόνα. Λοιπόν, και αυτό είναι το ένα από τα έγγραφα, γιατί είναι πολλά τα έγγραφα, όπου. Μπράβο, και εδώ είναι κι άλλο, όπου σύμφωνα με αυτά που είπε ο τηλεοπτικός σταθμός, ο παγκόσμιος τηλεοπτικός σταθμός, το επαναλαμβάνω, έχει σημασία, έδωσε σε 6 ειδικούς, ανεξάρτητους ειδικούς, που έχουν σχέση με την Κίνα, τα συγκεκριμένα και αυτοί επιβεβαίωσαν ότι όντως έτσι έγινε. Από την αρχή της πανδημίας στην Χουμπέι, στην περιοχή από όπου ξεκίνησε, τουλάχιστον έτσι ξέρουμε μέχρι σήμερα, στην αρχή οι Κινέζοι είχαν ανακοινώσει 2.478 νέα κρούσματα COVID τότε, και σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα που ήρθαν σήμερα στην δημοσιότητα, υπήρχαν 5.918 νέα κρούσματα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, είναι πάνω από 3.500. Τώρα, το πρώτο σχόλιο και μετά θέλω να δώσω και μια πληροφορία ή μάλλον να το πω τώρα. Όχι, θα το πω μετά. Κυρία Κάτσου, το πρώτο από αυτά, γιατί γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει μια αναταραχή περισσότερο στα μέσα, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Διεθνή μέσα και κυρίως αυτά που κλείνουν προς τον αμερικανικό παράγοντα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο CNN έβγαλε αυτά τα στοιχεία. Ναι, το CNN δεν ήταν. Το με προκαλείς και δεν θέλω να το πω στο τέλος. Συγγνώμη. Το CNN ήταν ένα δίκτυο το οποίο δεν ήταν κοντά στον Τραμπ. Όμως εκείνος ο περίεργος τύπος που λέγεται Τραμπ, αν θυμάστε, πριν από μήνες έλεγε ότι όλα ξεκίνησαν από την Κίνα. Ναι. Είχε χρηματοδοτήσει, μάλιστα είχε ζητήσει και είχε υπογράψει για σχετικό κονδύλι και ξεκινήσει η ΣΥΑ, ήθελα να το πω μετά, αφού το έθεσα να το πω τώρα, μια ειδική έρευνα όπου στο πόρισμα
το οποίο έβγαλε η CIA μετά, είπε ότι πολλά πράγματα δείχνουν ότι έχουν κρυφτεί από την αρχή της πανδημίας στην Κίνα. Γι' αυτό και είχε βγει και τα είχε βάλει με τους Κινέζους και το έλεγε συνέχεια. Μετά έκανε το θέμα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μετά έβαλε στο παιχνίδι και τον Gates, ο οποίος χρηματοδοτεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τώρα περάσαν εκλογές, έχασε ο Τραμπ, τώρα ως διαμαγείας βγαίνει αυτό. Ναι. Σωστό είναι το σχόλιο σου. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι δημιουργούνται διάφορες σκέψεις δεύτερες για το ρόλο που παίζει, που έπαιξε η Κίνα σε αυτή την πανδημία. Αυτό είναι και το βίντεο όταν το παρουσίασε. Ναι, παρακαλώ, ναι, ναι. Συγγνώμη. Όχι, δεν πειράζει. Δεύτερη σκέψη για το ρόλο της Κίνας στην πανδημία. Γιατί απέκρυψε τα στοιχεία, ποιος ήταν ο στόχος της και τελικά πώς έφτασε η πανδημία να είναι πια να φύγει από την Κίνα και να έχει απλωθεί, να μεταδοθεί παντού. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά τα στοιχεία. Και το πόρισμα θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις. Οι Αμερικανοί δεν θα τα αφήσουν έτσι αυτό, νομίζω. Ούτε ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Biden. Οπότε βλέπω εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Φραντζέσκα. Είδα ότι δεν έχουν σχολιάσει, λέει, καθόλου τις αποκαλύψεις που έγινε από το Αμερικανικό δίκτυο. Ούτε το λέει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε το Υπουργείο Υγείας της Κίνας και η συγκεκριμένη Υγειονομική Επιτροπή που έχουν σε αυτή την επαρχία Χουμπέι. Θυμόμαστε λοιπόν από πέρσι, όταν είχε ξεκινήσει και έκανε τις καταγγελίες τότε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπες Βασίλη, είχε ξεκινήσει από τότε μία μεγάλη συζήτηση. Έρχεται λοιπόν τώρα με αυτή την τεράστια έκθεση και αν θέλεις δένει, γιατί λένε στην Κίνα ότι εμείς για ακόμα μία φορά αυτές τις καταγγελίες τις διαψεύδουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Τώρα, να αναφέρω και άλλο ένα στοιχείο, επειδή είχαμε και στο παρελθόν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Νομίζω ήταν και ο κύριος Ευσταθείο εδώ που ξέρει το σύστημα υγείας, ξέρει και το αμερικάνικο σύστημα υγείας, ξέρει και πώς λειτουργεί και ο αντίστοιχος αμερικάνικος ΕΟΔΗ, έχει πάει και στην Κίνα. Και του είχα κάνει τότε, πριν από μήνες ήταν αυτή η κουβέντα, θα τον έχουμε νομίζω την Πέμπτη, οπότε θα το ξανακουβεντιάσουμε. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο λόγω των εκλογών χάθηκε. Μέσα σε αυτή την έκθεση που είχε κάνει και διέρευσαν κάποια στοιχεία η CIA, υπήρχε και ένας αριθμός ότι στην αρχή της πανδημίας νέκρωναν τηλέφωνα στις συγκεκριμένες περιοχές, το οποίο επειδή υπάρχει ένας νόμος στην Κίνα ότι όποιος μπαίνει στο νοσοκομείο δεν έχει κινητά τηλέφωνα κλπ. Και σωστά, δηλαδή έτσι. Δεν είναι σαν και εμάς που παίρνουν τα κινητά μέσα στους χώρους, έτσι είναι ο κινέζικος νόμος. Οι Αμερικάνοι και αυτό το χρησιμοποίησαν, έβαλαν και έναν αλγόριθμο και έβγαλαν κάποιες ενδείξεις ότι οι ενδείξεις τους ήταν ότι προφανώς νοσούσε πάρα πολύ κόσμος. Ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί. Λοιπόν, το κρατάμε. Πάμε να έρθουμε λίγο στα δικά μας, ενώ περιμένουμε γύρω στις 6. Δεν έχουμε ενημέρωση σήμερα. Έχουμε απλά τα κρούσματα, τα στοιχεία διασωλωμένους και να δούμε πώς πάνε και αν έχουμε και νεκρούς. Λοιπόν, να αναφέρουμε, έχει ακουστεί από το πρωί, όχι εμβόλια πριν το Γενάρη. Δεν ξέρω αν έχετε... στοιχείο το γράψαν οι Financial Times. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι θα πάει λίγο παραπίσω. Γνωστό είναι, το έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν υπογραφεί συμφωνίες, αλλά για τον εμβολιασμό στον απλό κόσμο νομίζω θα πάει πιο πίσω. Είχαμε, να μας πείτε τι θα γίνει με τα lockdown, πώς θα γίνει η παρουσίαση, πότε θα έχουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε την Πέμπτη, θα έχουμε την Παρασκευή. Και αν υπάρχει ρεπορτάζ από τις διαρροές στις δύο εφημερίδες, στο Βήμα και στη Δημοκρατία και αν υπάρχει κάποιος έλεγχος από το Μαξίμου, οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι έγινε μία μίνι ανάκριση. Ναι, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ να αναφερθώ στον χρόνο και τον τρόπο άρση του lockdown. Το κλειδώνουν οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού στην αυριανή σύσκεψη, τακτική σύσκεψη του κορονοϊό. Είναι η πιο κρίσιμη σύσκεψη. Τα περισσότερα έχουν κλείσει. Τα έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και τα σχολεία ότι μάλλον δεν θα ανοίξουν. Πάμε για μετά τις γιορτές. Λιανικό εμπόριο να ανοίξουν πρώτα τα μικρά καταστήματα και τελευταία τα εμπορικά. Η εστίαση είναι, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Εγώ βλέπω να μην ανοίγει. Δεν πρόκειται και οι ίδιοι, δεν θέλουν και οι ίδιοι να ανοίξουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στο Πρωθυπουργό είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού οι τελικές αποφάσεις και παίζουν δύο σενάρια. Καταρχήν ότι το lockdown θα παραταθεί μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου και μετά θα έχουμε ένα σταδιακό και προσεκτικό, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, άνοιγμα της κοινωνικής και της οικονομικής δραστηριότητας. Τι σημαίνει αυτό και ποιος θα κάνει τις ανακοινώσεις, γιατί παίζει πάρα πολύ αυτό που ένα νέο διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι να μην βγει ο Πρωθυπουργός και να τις ανακοινώσεις να την
συνέντευξη κάνει την Πέμπτη στην ενημέρωση των συντακτών που γίνεται κάθε Πέμπτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ναι. Να θυμίσω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό ακριβώς έγινε για την παράταση. Όμως παραμένει στο τραπέζι να υπάρξει ένα μήνυμα, μην πω διάγγελμα, μήνυμα του Πρωθυπουργού, το οποίο θα λέει πότε θα έρθει το lockdown και με ποιον τρόπο. Δεν έχουν κλειδώσει αποφάσεις σχετικά με το διάγγελμα. Στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός αν απευθυνθεί στον ελληνικό λαό. Άρα περιμένουμε να δούμε, αύριο είναι η κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου. Το μεσημέρι νομίζω ότι θα έχουν κλειδώσει όλες οι αποφάσεις. Και με ένα δούμε την Πέμπτη ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός πρόσωπος, μας δώσει όλο αυτό το νομικό χάρτη, πώς θα βγούμε από αυτό το lockdown. Και αυτό βεβαίως καταλαβαίνει η Βασίλη και η Φραντζέσκα που δεν θέλουν στην κυβέρνηση είναι ένα τρίτο lockdown. Το απεύχονται, δεν το θέλουν. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει στην άκρη τις ημερομηνίες και το συνολικό άνοιγμα της αγοράς, προκειμένου να αποφευχθεί με ένα νέο κλείσιμο του λιανεμπορίου, της δραστηριότητας αλλά και της κοινωνικής ζωής. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό το γνωρίζει το Μαξίμο, ότι υπάρχει και ψυχολογική φθορά πια στον κόσμο. Κούραση, να μην πω φθορά, κούραση, κόπωση. Δεν θα αντέξει ο κόσμος ένα νέο τρίτο lockdown και το ένα μετά το άλλο, έτσι. Έχουμε και γιορτές. Αυτό νομίζω ότι η δύσκολη εξίσωση λέγεται εμπορικά καταστήματα και εστίαση και τι θα γίνει με την αγορά μετά τις γιορτές, να δούμε τι θα γίνει και αν τελικά υπάρξουν νέα μέτρα. Πάντως σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο Sky είπε ότι είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό μια νέα ρύθμιση των 100 με 120 δόσεων. Νέα ρύθμιση, ναι. Όχι επαναφορά της παλιάς. Το λέω γιατί. Γιατί ποια είναι γιατί η επαναφορά είναι για όσους χάσαν τη ρύθμιση λόγω του κορονοϊού. Τη χάσανε. Ναι. Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΔΕ σε λίγες μέρες για να ξαναμπούν. Τώρα θα είναι μια νέα ρύθμιση. Θα αφορά τα φυσικά πρόσωπα και όλες τις επιχειρήσεις. Θυμάσαι ότι έδωσε μεγάλη ανάσα επί ΣΥΡΙΖΑ οι 120 ναι. δόσεις, για να τα λέμε αυτά. Επί ΣΥΡΙΖΑ γίνανε 120 δόσεις. Άρα τώρα η κυβέρνηση είναι ένα βήμα πριν ανακοινώσει νέα ρύθμιση και θεωρώ ότι αυτό θα είναι. Τώρα, ας μην πω. Πάντως θα είναι ανάσα. Θα είναι μεγάλη ανάσα για τους φορολογούμενους. Μάλιστα. Λοιπόν, Φραντζέσκα. Λοιπόν, για το Υπουργείο Υγείας, εγώ να πω πως ο κύριος Κοντοζαμάνης οργώνει όλη τη Βόρειο Ελλάδα σήμερα, ο Υφυπουργός Υγείας. Πήγε Κατερίνη, Χαλκιδική, Γιαννιτσά, Βόλο, Λαμία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία τι συμβαίνει με την Πιερία, γιατί αυξήθηκε εκεί όλο το επιδημιολογικό φορτίο. Ναι. Πήγε λοιπόν επί τόπου εκεί με κλιμάκι ο κύριος Κοντοζαμάνης για το επίπεδο που λέγεται δημοτικά, γιατί θα έχουμε και τον πρόεδρο των εκπαιδευτικών, τον κύριο Τσούχλο, εμείς αύριο. Ναι. Να πω ότι επειδή συζήτησα και με τον κύριο Κικίνη, τον πρόεδρο της ΔΟΕ, συμφωνούν ουσιαστικά με αυτά που είπε ο κύριος Γόγος. Άφησε το πρωί να εννοηθεί και ο κύριος Γόγος, μέλος της Επιτροπής, ότι δεν συμφωνούμε να ανοίξουν τώρα 14 Δεκεμβρίου για πολύ λίγες μέρες, Βασίλη. Δεν έχει κανένα νόημα. Όλοι δεν τους ενδιαφέρει η διασπορά, γιατί έχει αποδειχθεί ότι τελικά τα παιδιά δεν διασπείρουν τον ιό. Η κινητικότητα τους ενδιαφέρει. Ότι θα ξαναβγούμε 1,5 εκατομμύριο στον δρόμο. Η μεγαλύτερη ηλικία, οι μεγαλύτερες ηλικίες, γιαγιάδες, παππούδες που θα πηγαίνουν γύρω-γύρω. Πάντως, να επισημάνω και αυτό που είπε και ο Πατούλης, τον έβλεπα το πρωί στο Sky, ότι που έχει και την ευθύνη, πέρα από γιατρός, έχει και την ευθύνη για των επιχειρήσεων. Δηλαδή, προσπαθεί να λέει, αν είναι να ανοίξει και να ξανακλείσουμε μετά, την αυτό το λένε όλοι. Και ναι, για την εστίαση, να μην ανοίξει καθόλου. Δεν είπε θέλει. Ξεκάθαρα τα σχολεία μετά. Ξεκάθαρη θέση. Μα νομίζω ότι είναι πια ότι έχει πάρθει και η απόφαση ή μετά. Μαζί του. Έτσι. Η κυρία Παπαευαγγέλου με φαίνεται ότι είναι υπέρ του να ανοίξουν τα σχολεία, τα δημοτικά, έστω και 14. Δεν φαίνεται όμως να περνάει από την Επιτροπή αυτή η πρόταση, οπότε πάμε για μετά τις γιορτές. Θα πάμε μετά. Οι υπόλοιποι τώρα, για τα δημοτικά να το καταλάβω, υπάρχει μια ύλη την οποία θα πρέπει να την καλύψουμε. Στο Λύκειο, επειδή τα παιδιά δίνουν εξετάσεις και λοιπά, νομίζω θα καλυφθεί με έμεσο τρόπο. Κοίτα, πώς πρέπει, θα γίνει αυτό. Θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας, Πάσχα, το λένε οι εκπαιδευτικοί, πολύ σωστά το θέτεις, γιατί οι εκπαιδευτικοί τι λένε και όλοι, λένε και ο κύριος Κωνσταντίνου, ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, λέει ότι πρέπει να μειωθεί η ύλη. Πρώτα απ' όλα στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Οπωσδήποτε. Τα παιδιά που δίνουν προαγωγικές εξετάσεις πρώτη δευτέρα λυκείου και εκεί πρέπει να μειωθεί. Μετά, να μην ισχύσει φέτος η τράπεζα θεμάτων. Δεν μπορεί να έχεις παιδιά σε lockdown, κλειστά σχολεία και να βάλεις τράπεζα θεμάτων στο τέλος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Yeah. Πραγματικά δεν γίνεται. Νομίζω ότι τα ακούν αυτά στο Υπουργείο Παιδείας. Θα υπάρχει την Πέμπτη, θα πάνε στο Υπουργείο Παιδείας, έξω από το Υπουργείο Παιδείας οι όλοι με. Θα ζητήσουν συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως. Νομίζω θα υπάρξει συνάντηση. Την Πέμπτη. Αύριο είναι Τετάρτη, θα έχουμε τον κύριο Τσούχλο εμείς, οπότε θα μας τα πείτε τι θα κάνει την Πέμπτη. Άρα σας λέω ότι αυτό που ζητάνε οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να βοηθηθούν τα παιδιά της τρίτης λυκείου, γιατί πραγματικά η ψυχολογία τους καταλαβαίνει ότι είναι και πιο εύθραυστη σε σχέση με τα παιδιά του δημοτικού.
του γυμνασίου. Και κόπος υπάρχει και από αυτό το κλίμα και όχι μόνο. Λοιπόν, και πολύ στο σπίτι, δηλαδή, όταν τώρα να έχετε, λίγο πολύ τα έχουν περάσει όλοι. Όταν έχει ένα μεγάλο παιδί, το οποίο είναι 17 χρόνια, 18 χρόνια, τώρα και είναι στο σπίτι και έχει άλλους 4 πάνω από το κεφάλι του. Δηλαδή, δεν είναι. Όταν έλεγε την κόρη τη για το παιδί τη, τα έλεγε το πρωί ο κύριος Τσακρής, ότι και ψυχολογικά τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο. Να ξαναδούν του φίλου του. Να σα πω λοιπόν ότι. Γιατί μιλάω για τα κορίτσια κυρίως και πραγματικά όταν μου το είπε μιλώντας με έναν γιατρό, μου λέει ότι η έλλειψη ότι δεν τα βλέπει τα κορίτσια ο ήλιος, γιατί δεν τα βλέπει, να μην είναι κόρη με έναν από το σπίτι, δημιουργεί και άλλου είδους προβλήματα. Έτσι, στις ορμόνες και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο. Και όταν μου το είπε, μάλιστα συγκλονίστηκα γιατί δεν το είχα. Μου λέει, δεν καταλαβαίνεις ότι ο ήλιος είναι βασικό. Περισσότερο τα κορίτσια, γιατί και τα αγόρια έχουν ορμόνες. Δεν έχουν. Τώρα θες να μπούμε σε πιο λεπτομέρειες. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Καταλαβαίνετε τι λέω. Να πούμε τα παιδιά να ρωτήσουν τον γιατρό πάντα και να παίρνουν βιταμίνες C και ε. Έτσι, ναι. Και D. Και D, νομίζω. Αλλά βλέπετε όμως. Και αυτό για τα κορίτσια της εφηβείας δεν είναι εύκολο. Δεν είναι διαχειρίσιμο όλα αυτά. Λοιπόν, όλα καλά θα πάνε, είμαστε αισιόδοξοι. Πριν πάμε στα αυτοδιοικητικά νέα μέτρημα, την απολυχρόνη και στην αίθουσα σύνταξη, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τα εποχικά είδη. Τα εποχικά είδη, υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας που εργάζονται σε αυτά και επιχειρηματιών που ανοίγουν τα εποχικά καταστήματα. Είναι αυτά που πουλάνε τα Χριστούγεννα, τις μπάλες, τα δέντρα κλπ. Μετά γίνονται τα στολίδια, μετά γίνονται αποκριάτικα. Έτσι. Μετά γίνονται πασχαλινά και το καλοκαίρι πουλάνε για την παραλία, ξαπλώστερες κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα, όπως θα υπάρξει για την εστίαση και για άλλες κατηγορίες και για αυτούς, διότι αυτοί δουλεύουν μόνο γι' αυτό. Χάσαν το Πάσχα, έχασαν το καλοκαίρι, χάνουν τα Χριστούγεννα, στην ουσία χάνουν όλη τη χρονιά. Πάντως ο κ. Γεωργιάδης, αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξη και Παιδίσεων, είπε σήμερα ότι αν μπορούσαν να τα ανοίξει, θα τα ανοίξει. Αυτή τη στιγμή. Τώρα θα τα κάνει. Δεν είμαι λιμοξιολόγος. Εντάξει, ο κ. Γεωργιάδης νομίζω ήταν ξεκάθαρος αυτό που είπε. Θα βρει όμως μέτρα. Είπε ότι θα ασχοληθεί. Κάνουμε μέρα νύχτα συσκέψεις για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στη Ματίνα Πολυχρόνη να δούμε τα αυτοδιοικητικά νέα της ημέρας. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Να ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχη φυσικά Αττικής, Γιώργου Πατούλη, σχετικά με την σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Ο κύριος Πατούλης, λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του αναφέρει ότι δεν πρέπει να διακόπτονται ή αδρανοποιούνται, αναφέρει συγκεκριμένα, οι εξετάσεις, οι υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και φροντίδας των ασθενών με HIV. Αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Και συνεχίζεται έως και τις 9 Δεκεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Να θυμίσουμε ότι έχουν διασφαλιστεί επιπλέον 50 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση ειδικά πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έως και τις 7 Δεκεμβρίου, μέχρι όποτε ισχύουν τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Για να μπει στο δημόσιο πρέπει να το αξίζεις, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σχετικά με τον νόμο για την αναβάθμιση του ΑΣΕΠ, ο οποίος θα ψηφιστεί το 2021, καλωσορίζοντας τους επιτυχώντες της 27ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για εγκατάλειψη του πάρκου Τρίτσι από την διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής κάνει λόγο η παράταξη της Ρένας Δούρου Δύναμη Ζωής, με την διοίκηση να απαντά πως μέσα στους 15 μήνες που έχει αναλάβει έγιναν στο πάρκο περισσότερα από όσα έγιναν τα προηγούμενα 4 χρόνια. Συνεδρίαση σήμερα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Κρίσιμη σημασίας νομοσχέδια, όπως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις, αλλά και οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για το νέο κρατικό προϋπολογισμό για το 2021, αλλά και τα κονδύλια που προβλέπεται να δοθούν την επόμενη χρονιά στην αυτοδιοίκηση, τα οποία εμφανίζονται μειωμένα κατά 214 εκατομμύρια ευρώ, είναι στα κεντρικά θέματα ημερήσιας διάταξης. Δωρεάν και ανώνυμη εξέταση για HIV από τον Δήμο Αθηναίων με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Το πρόγραμμα προσφέρει την δωρεάν εξέταση χωρίς ραντεβού, με αποτέλεσμα σε ένα λεπτό σε όλα τα δημοτικά ιατρεία της πόλης. Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η αποκατάσταση του διατηρηταίου κτηρίου Βίλα Λουμίδη στο Μαρούσι.
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων θετών γονέων από την Περιφέρεια Αττικής. Θα ακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους ανάδοχους γονείς. Δωρεάν e-shop και ιστοσελίδες από τους Δήμους Σεγάλιο και Αγίων Αναργύρων Καματερού για τις επιχειρήσεις των δύο Δήμων σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Κέντρο στήριξης οικογένειας στον Δήμο Χαλανδρίου. Στελεχώνεται από έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο. Και κλείνοντας, μένουμε σπίτι δημιουργικά. Ψηφιακή έκθεση με έργα μαθητών στην Ηλιούπολη. Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα τα αυτοδιοικητικά νέα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρτίνα Πολυχρόνη. Πλήρες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο. Να δώσουμε μία είδηση από Τουρκία. Υπήρξε ένα δημοσίευμα. Στην Τουρκία αρχίζει και γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός γιατί εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής στις 10-11 του μήνα, ο Ερντογάν το παίζει τώρα καλό παιδί. Το εκλαϊκεύω και το λέω έτσι. Όμως αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα όπως με την οικονομία, τα οποία είναι συνεχιζόμενα, έτσι δεν είναι, με την οικονομία της χώρας και επίσης αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά θέματα με τον κορονοϊό. Δείξαμε για χθες τη φωτογραφία από λεωφορείο στο οποίο στηβάζουν τους νεκρούς κάτω, νάτι, εκεί που βάζουν τις αποσκευές. Και ούτε, δεν λένε και τα κρούσματα ακριβώς. Τώρα, γι' αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό θέλω να πω. Αποκρύπτουν τα κρούσματα. Άλλο δημοσίευμα για να καταλάβετε για ποια χώρα μιλάμε. Όπου πάμε στο άλλο το δημοσίευμα, που είναι μεγάλη εφημερίδα, και όπου λέει, θυμίζει εδώ παλιά, τώρα είσαστε μικρές, εγώ το θυμάμαι, τότε είχαμε κάποτε το νερό του Καματερού. Έχει βγει λοιπόν πολύ μεγάλη εφημερίδα στην Τουρκία. Πάμε στο άλλο, πάμε στο δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας και γράφει ότι τον κορονοϊό να αντιμετωπίσουμε με φύλλα ελιάς. Το έχουμε, να το, αυτό είναι. Με φύλλα ελιάς. Καταλαβαίνετε. Στο μεσαίωνα. Ναι, για που ζούμε. Η Γέννη Σαφάκ, η οποία είναι άκρος κυβερνητική, είναι η εφημερίδα του καθεστώτος. Ναι. Στην προπαγάνδα είναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω πριν το σχολιάσετε, συγγνώμη Φρατζέσκα, ότι 13.800 περίπου θανάτους, αυτός είναι ο θόρυβος που γίνεται στις τελευταίες ώρες στην Τουρκία, έχει ανακοινώσει το τουρκικό Υπουργείο Υγείας ότι έχει η χώρα από τον κορονοϊό. Έχει βγει, το είπαμε και χθες, αλλά σήμερα συνεχίζει αυτή η ένταση στην Τουρκία. Ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης και έχει πει ότι είναι πάνω από 35.000-40.000. Αρχίζουν σιγά σιγά και υπάρχουν φωτογραφίες σε διάφορα μουσουλμανικά νεκροταφεία, σε διάφορες περιοχές όπου έχουν γίνει, όπου εσκαφείς ανοίγουν τάφους. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό τμήμα για τον Ερντογάν και είναι και ένα θέμα το οποίο σηκώνει και θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το όνομα, ο Αλί Μπαμπατζάν. Ο Αλί Μπαμπατζάν ήταν ένας πρώην συνεργάτης, παλιά υπουργός του Ερντογάν, ο οποίος πριν... Έκανε δικό του κόμμα, το πριν από 2 χρόνια έφυγε από το ΑΚΕΠΕ, από το επίσημο κόμμα, το κυβερνητικό κόμμα του Ερντογάν και έχει κάνει δικό του κόμμα. Κρατάμε αυτό το όνομα διότι πιθανότατα να είναι ένα από τα πρόσωπα που θα βρούμε μπροστά μας στη μετά Ερντογάν εποχή όπως και είναι το τέλος. Επειδή αναφέρεις στην Τουρκία θέλω να πω ότι για πρώτη φορά τελείως ξεκάθαρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο κ. Πομπέο, των ΗΠΑ, στα πλαίσια συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, είπε ότι η Τουρκία υπονομεύει το ΝΑΤΟ. Άφρισε ο Τσαβούσογλου, πραγματικά, και βγαίνει με δηλώσεις του επισήμως πριν λίγη ώρα και λέει ότι ο μόνος τίμιος διαμεσολαβητής για μας είναι η Γερμανία. Το βάζω στο τραπέζι. Όχι, όχι, δεν ξεκάθαρο. Γιατί η Γερμανία χθες και η κυρία Μέρκελ είπε ότι ναι, η Τουρκία στην Μεσόγειο προκαλεί, αλλά έχουμε και το προσφυγικό. Βλέπετε λοιπόν ότι πλέον στη διπλωματική σκακέρα το παρασκήνιο είναι έντονο. Mm. Οι Αμερικανοί τραβούν διαχωριστική γραμμή για πρώτη φορά ξεκάθαρα μετά την εκλογή και του Biden. Ναι. Ο Πομπέο βγαίνει εναντίον του Ερντογάν και η Γερμανία προσπαθεί να χτίσει ένα δίκτυο ασφαλείας στον Σουλτάνο, γύρω από τον Σουλτάνο, που δεν ξέρω αν όμως θα της βγει αυτό. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να της βγει για πολύ ακόμα αυτό της Γερμανίας και της Άγγελας Μέρκελ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν ξέρω, ναι. Εγώ θέλω να δώσω ότι θα μείνω στους νεκρούς, γιατί έβλεπα τον κύριο Ιμάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος τον άδειασε τον Ερντογάν και του λέει δίνεις άλλους δείκτες στη δημοσιότητα, δεν γνωρίζει ο κόσμος πόσοι νοσούν, πόσοι είναι πραγματικά οι νεκροί. Εγώ δίνω άλλα στοιχεία από την Κωνσταντινούπολη που έχει 20 εκατομμύρια πληθυσμό και εσύ δίνεις ένα πάρα πολύ μικρό αριθμό για ολόκληρη τη χώρα. Να δώσω την άλλη όψη του νομίσματος. Παρακαλώ. Για το τι σημαίνει η Ελλάδα.
έβγαλε ο Νίκος Ευαγγελάτος πριν από λίγο τον αντιδήμαρχο από την Θεσσαλονίκη απάνω. Ναι. Και έδωσε ο άνθρωπος όλη την εικόνα για τους τάφους, μία μακάβρια είδηση. Ναι. Σε ποια κατάσταση είναι η Θεσσαλονίκη, πόσους τάφους κάβουν, τι γίνεται στη Θέρμη, τι γίνεται στον Εύωσμο. Το δίνω γιατί εδώ πέρα υπάρχει έγκυρη σωστή ενημέρωση σε αυτή τη χώρα. Ναι, λοιπόν, ναι. Στην Τουρκία δεν μπορούν να ενημερωθούν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Σαφές. Συμφωνείς. Ναι. Αμαλία, Βασίλη. Δηλαδή, είναι και ένα θέμα, είχε και πριν από καιρό από τις ΣΕΡΕΣ, αλλά θα έλεγα να μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία, να πάμε σε αυτά μόνο για να ευαισθητοποιεί το κόσμο και να προσέχει. Το λέω στο πόσο για να πηγαίνει το μήνυμα. Δημοκρατικά. Τώρα, απέναντι. Δεν υπάρχει. Τώρα μιλάμε για καθεστώς. Να κρίνω τώρα όμως ότι τους αδειάζουν οι πάντες πια. Η μόνη που μένει είναι η Μέρκελ. Για μένα αυτό κάτι σημαίνει. Και σημαίνει και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τους επόμενους μήνες θα γίνει πιο έντονο. Και έχουμε και μια σύνοδο κορφής στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Επιτάπητος κυρώσεις για την Τουρκία. Με τη Γαλλία να πιέζει και, και κάποιες άλλες χώρες και την Ελλάδα βεβαίως. Θέλω να δω εκεί η Μέρκελ τι θα κάνει. Θα επιμείνει. Εγώ δεν πιστεύω, για να το πω προκαταβολικά, εμείς έχουμε σηκώσει τους τόνους. Τώρα το άπλωσα, αλλά ο Πομπέο ήταν ξεκάθαρο. Πολύ καλά. Καταρχάς, αυτό ήθελα να πω για να το κλείσουμε και θα πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Σαριγιάννη. Θα περίμενα. Ο Πομπέο είναι απερχόμενος. Ναι. Είναι με τον προηγούμενο. Θα ήθελα να είναι ο Μπλίντεν ο καινούριος που να τα λέει αυτά. Γιατί κάθε χώρα, ακόμα και οι Αμερικανοί, που είναι βασικός σύμμαχος Ελλάδας, κοιτάνε πάντα τα συμφέροντά τους. Θα κάνουμε μια προσωπογραφία του καινούριου Υπουργού Εξωτερικών όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι. Συνήθως τα ζητάς αυτά, δεν τα ζητάς. Να το κάνουμε αύριο. Να μιλήσουμε για την Ψάκη, την οποία την έχουμε γνωρίσει, να μιλήσουμε για τον Μπλίντεν, να μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Σαφέστατα ο Μπλίντεν δεν ανήκει στο φιλοτουρκικό λόμπι. Σαφέστατα η Γερμανία είναι αυτή που συμπαρατάσσεται τώρα με τον Ερντογάν. Η Γερμανία, απορώ πως αυτό το κράτος που είναι η ισχυρότερη δύναμη, φίλη σύμμαχος χώρας Ελλάδας, ακόμα και αυτή την ώρα υιοθετεί πρακτικές και δεν έχει καταγγείλει ακόμα και ο εκπρόσωπός της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Τουρκία, που δεν δίνει στοιχεία. Λέβαια. Δεν δίνει στοιχεία. Είναι μια χώρα 85 εκατομμυρίων. Δεν δίνει στοιχεία. Δηλαδή, πάρα πολλά τα ζητήματα, φυσικά είναι τα συμφέροντα οικονομικά, απλά πρέπει να το καταλάβουν και κάποιοι στην Ελλάδα ότι τώρα είναι πάνω τα ελληνικά συμφέροντα. Αν πρέπει να στεναχωρηθούν και οι Γερμανοί, θα στεναχωρηθούν. Να στεναχωρήσουμε και λίγο, δεν πειράζει. Όχι, θα στεναχωρηθούν. Λοιπόν, να πάμε όμως στον καθηγητή να μην περιμένει. Τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση? Να πούμε ότι είσαι από τους πρώτους. Από τους πρώτους, ό,τι έχει πει έχει πέσει μέσα και δεν το λέω ούτε είναι γνωστό γιατί οι δημόσιες είναι οι τοποθετήσεις του. Μιλούσα για τα κρούσματα, για τον αριθμό των κρουσμάτων, για τις 3.000, για τις 4.000 και πραγματικά πρέπει να το πούμε ότι είτε είναι από τους ανθρώπους που τον ακούμε με μεγάλη προσοχή. Και όχι μόνο, βάλατε και ένα νέο εργαλείο και μπράβο σας, το οποίο νομίζω θα ήταν οδηγός και για πολλούς, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για πολλούς άλλους που χειρίζονται και μελετάνε όλα αυτά τα οποία γίνονται για να δούμε πού πάμε και πώς θα πάμε. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Σαριγιάννη. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι είναι σημαντικό να έχουμε εργαλεία πρόβλεψης για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη πρόληψη σε όλα αυτά τα θέματα που έχουμε να κάνουμε ήδη στη δημόσια υγεία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από τις επιστημονικές πρωτοβουλίες. Η κατάσταση λοιπόν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, σε φάση αρχής αποκλιμάκωσης, νομίζω σαφούς αποκλιμάκωσης συνολικά, η οποία προβλέπουμε να, τουλάχιστον οι προσομοιώσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή, δείχνουν ότι θα συνεχιστεί. Γενικά στις όλες τις σχεδόν τις πόλεις που έχουν χαρακτηριστεί σαν κόκκινες ή να αρχίζουν να προσομοιώσουν το χρώμα, νομίζω ότι θα αρχίσει να φαίνεται μια αποκλιμάκωση. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Ήδη υπάρχει συνολικά στη χώρα, αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές θα φαίνεται ακόμη πιο έντονα. Είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ανάγκες για μεθ και μάλιστα για ανθρώπους στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη για εξολύνωση. Εκεί η πίεση παραμένει υψηλή. Έχουμε φτάσει στην κορύφωση και νομίζω ότι είμαστε στη φάση που, αν θέλετε, περιμένουμε ότι από μέρα σε μέρα θα είμαστε σε φάση αρχής αποκλιμάκωσης. Και η πορεία φυσιολογικά θα πρέπει να είναι παιδική. Αλλά υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις και αυτό πραγματικά είναι ανησυχητικό. Γιατί δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά στην κοινότητα και γι' αυτό δεν πρέπει πραγματικά να ρίξουμε τις άμυνές μας, την προστασία μας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μέτρων προστασίας. Το ίδιο φυσικά οι θάνατοι ακόμα περιμένουμε να αναπτυχθούν περαιτέρω για τις επόμενες 2-3 μέρες και μετά να φτάσουμε σε κορύφωση και μετά αποκλιμάκωση.
γιατί ακριβώς θα ακολουθήσουν με μια μικρή υστέρηση τις ανάγκες ΜΕΡΚ και διασωλήνωση. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει έστω και μερική άρση του lockdown στις 14 Δεκεμβρίου ή αν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν λέμε ημερομηνίες, δεν στεκόμαστε στις ημερομηνίες, αλλά στα επιδημιολογικά δεδομένα. Θα ήταν καλύτερο μήπως η αγορά, ένα μέρος της αγοράς να ανοίξει 21 Δεκεμβρίου. Ποια είναι η δική σας άποψη? Η δική μου άποψη είναι ότι ο Πρωθυπουργός είχε τη σωστή άποψη. Πραγματικά δεν έχει νόημα να μιλάμε με ημερομηνίες, έχει νόημα να βλέπουμε πώς πηγαίνει η κατάσταση. Και έχοντας συγκεκριμένους στόχους ό,τι αφορά στη διαχείριση του υγειονομικού κινδύνου. Νομίζω ότι από την αρχή και το πρώτο κύμα ακόμα αυτό ήταν και θα έπρεπε πάντα να παραμένει να είναι το κυρίαρχος στόχος. Χρονικά, αν δούμε λοιπόν αυτό που μας επιτρέπουν τα υπολογιστικά εργαλεία, να δούμε λίγο στο μέλλον, η αλήθεια είναι ότι δεν προβλέπουμε να υπάρχει η αποκλιμάκωση που θα απαιτεί το για να ανοίξουμε στις 7, σίγουρα όχι. Στις 14, κατά τη γνώμη μου, όχι. Όχι πιθανώς. Κοντά στις 21, αν έρθει στις 21 μερικές μέρες μετά, θα μπορούμε να είμαστε σε αυτή την περιοχή τιμών, ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιεί κανείς. Αν το θέμα είναι από συμπίεση του συστήματος υγείας ή ο αριθμός των κρουσμάτων, είναι δύο διαφορετικά κριτήρια τα οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά. Μέχρι το τέλος του χρόνου προφανώς θα είμαστε σε φάση αποσυμπίεσης ικανής για να συζητάμε για άνοιγμα. Το πρόβλημα μετά είναι το τι θα συμβεί μετά. Γιατί είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, θα κάνει κρύο, η τάση για συγχρονισμό στους εσωτερικούς χώρους θα είναι μεγαλύτερη. Οπότε αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τον περαιτάνε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχοντας πάρα πολλά εναλλακτικά σενάρια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τα στοιχεία και στην κυβέρνηση και τους πολίτες για το πώς μπορούμε δυνητικά να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις όλοι μαζί. Άρα, κύριε καθηγητά, εγώ να πιαστώ από αυτό που είπατε, που κλείσατε. Αν τελικά ανοίξουμε και υπάρχει όντως αυτή η άρση του lockdown, μετά τον Ιανουάριο, μετά τις γιορτές, φοβάστε στο τρίτο κύμα της πανδημίας το ότι θα πρέπει πάλι να ξανακλείσουμε, θα έχουμε και πάλι εκτείναξη της διασποράς του ιού? Κοιτάξτε, το τελευταίο σενάριο που έχω προετρέξει, το οποίο είναι ένα καλό σενάριο με την έννοια της διαχείρισης του υγειονομικού κινδύνου, είναι να διατηρήσει κανείς το lockdown και μέσα σε ένα διάστημα στο Γενάρη και να ανοίξει ουσιαστικά μετά τις γιορτές. Αυτό θα μας επέτρεπε να μείνουμε λειτουργικοί για ένα μήνα, ένα-ενάμιση μήνα. Μετά από αυτό το διάστημα όμως, θα δείτε να αναβαίνουν τα κρούσματα ξανά στα 1500 κτλ. Την ημέρα. Πανελλαδικά μιλάω, και βεβαίως αυτό να δημιουργεί πίεση και στο σύστημα υγείας και φόβο, αν θέλετε, και στην κοινωνία. Άρα, κάπου εκεί είναι που θα πρέπει να βρούμε τη μέση λύση, πώς να λειτουργήσουμε. Προφανώς δεν μπορούμε να μένουμε σε lockdown για πάντα, αλλά πώς να λειτουργήσουμε με στόχο ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτή την αρνητική εξέλιξη, η οποία, αν δεν προσέξουμε, προφανώς προδιαγράφεται μπροστά μας. Δεν είναι πια κατά σε εφολογικό σενάριο, είναι κάτι που, όπως έχουμε δει όλοι, μπορεί να γίνει. Εδώ να προσθέσουμε την παράμετρο του εμβολιασμού, την οποία ακόμα δεν την έχουμε λάβει υπόψη μας στα μοντέλα που έχουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε ακριβείς ή τουλάχιστον κοντά στις ακριβείς ημερομηνίες που μπορούν να εφαρμοστούν. Αλλά από τη στιγμή που θα έχουμε αυτή την πληροφόρηση για την κυβέρνηση, προφανώς θα είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα μπορεί να βοηθήσει, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνουμε έξυπνο τον εμβολιασμό, με στόχο στο να μειώσουμε τον υγειονομικό κίνδυνο σαν ενεργό μηχανισμό μείωσης αύξησης της ανοσίας στις περιοχές, τις οποίες θα βλέπουμε από τις προσομοιώσεις ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αύξησης του βάρους του ανοίγμα. Μάλιστα. Κύριε Σαριγιάννη, κύριε καθηγητά, για το τέλος, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πώς γίνεται... Πώς χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο, δηλαδή γίνονται μετρήσεις από διάφορα σημεία? Αυτό που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα πολύ καλό αλγόριθμο, ο οποίος καταφέρει να ποσοτικοποιήσει την επίπτωση των διαφορετικών παρεμβάσεων που κάνει μη φαρμακολογικών μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση στην μείωση της δυναμικής της μετάδοσης. Πάνω σε αυτό τώρα τρέχουν μοντέλα αλληλεπίδραση του πληθυσμού, στοχαστικά μοντέλα που επαφών, αν θέλετε, που υπολογίζουν τον ενεργό αριθμό επαφών του καθένα μας σε μια πληθυσμιακή κοινότητα. Και ο συνδυασμός των δύο αυτών δεδομένων, από τη μια μεριά οι ενεργές επαφές
που επηρεάζονται από μια σειρά από παράγοντες που έχουν να κάνουν και με τα μέτρα της κυβέρνησης και με τον καιρό και με κάποιες, αν θέλετε, εποχιακές διακυμάνσεις, παραδείγματος χάρη γιορτές κτλ. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν την πιθανότητα επαφών ανάμεσα στον πληθυσμό. Και με βάση τώρα και την επίδοση του κλίματος, τη μεταδοτικότητα του ιού, μπορούμε να υπολογίσουμε αρκετά καλή ακρίβεια το πόσο πιθανό, αν θέλετε, είναι να μεταδοθεί ο ιός σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Αυτό όταν το βάλει κανείς πάνω στο επιδημιολογικό μοντέλο που τρέχει από πίσω, μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς με καλή ακρίβεια το τι μπορεί να συμβεί όσο στη μετάδοση, αλλά και όχι στον υγειονομικό κίνδυνο. Τον κύριο Σαριανή και το μοντέλο, όλο αυτό μας εξηγεί, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πόσο λαμπρούς επιστήμονες έχει η Ελλάδα σε όλα τα πεδία, σε όλους τους κλάδους και πώς μπορεί να ανταγωνιστούν και να κοιτάξουν στα μάτια και να βγει η Ελλάδα πρωτοπόρος και σε όλα αυτά τα συστήματα που ασχολείται ο κύριο Σαριανής πραγματικά και έχουμε γίνει παράδειγμα προς μίμηση σε κάποια από αυτά τα μοντέλα που χρησιμοποιούν. Το λέω γιατί έχουν γραφτεί και στο εξωτερικό πολύ θετικά σχόλια. Το συνυπογράφουμε. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, τους συνεργάτες μου στην ομάδα, η οποία είναι πραγματικά η επιστημονική ομάδα από νέους επιστήμονες που έμειναν στην Ελλάδα για να προσφέρουν. Μπράβο. Και δεν φύγανε, κύριε Σαριγιάννη, γιατί αυτό το brain drain νομίζω ότι είναι ένα από τις σημαντικότερες επιπτώσεις των μνημονιακών χρόνων. Είμαστε ένα καλό παράδειγμα του brain gain. Έτσι, μπράβο, σωστά. Που έχουν έρθει από το εξωτερικό για να δουλέψουν μαζί μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για το εξαιρετικό μάθημα. Όχι αλλήμονο, συγγνώμη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον και εσείς ακούστε αυτή την είδηση. Έχει πάρει κάποιος, φάρσα πιστεύουμε ότι είναι, τηλεφώνημα, απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Υπάρχει αναστάτωση. Έχουν πάει εκεί τα ATM της αστυνομίας, έχουν πάει δυνάμεις. Ανέφερε μάλιστα συγκεκριμένα στο 166, είπε και σημείο όπου υπάρχει βόμβα. Ποιος έχει διάθεση για υπάρχει μια αναταραχή. Σωστά, αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδο στο νοσοκομείο που εφημερεύει δεν έχει απαγορευτεί για τους ασθενείς και η κίνηση γίνεται κανονικά. Ό,τι νεότερο, τα περιστατικά φτάνουμε ασθενοφόρα, ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Να πούμε λίγο για τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη. Οπωσδήποτε. Για να το ευχηθούμε περαστικά, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε και η Φραντζέσκα και εσύ, Βασίλη. Ο άνθρωπος 3 ώρα τα ξημερώματα μεταφέρθηκε από τη ΜΑΦ, το λέω σωστά, Φραντζέσκα, στη ΜΕΘ. Γιατί ήταν εμπείρατος και δεν έπεφτε ο πυρετός. Και γιατί το οξυγόνο είχε κατέβει αρκετά, δεν οξυγόνονταν ο οργανισμός του, έτσι οι γιατροί. Με αποφάσισαν να το μεταφέρουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι καλά όμως, δεν είναι σε άσχημη κατάσταση. Σύντομα, λένε από τον Ευαγγελισμό στον Ευαγγελισμό, δεν είναι. Ναι, στον Ευαγγελισμό. Θα μεταφερθεί ξανά, θα βγει από την μονάδα εντατικής θεραπείας όταν πέσει ο πυρετός και βέβαια το οξυγόνο επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Περαστικά και στον ολόψυχα περαστικά. Εμείς το υπονοήσαμε χθες. Είχαμε την πληροφορία ότι είχε μια δυσφορία με δύσπνοια. Και το Μιας είπαμε και, δηλαδή, είχε, και είχε και υψηλό πυρετό αυτές τις μέρες, όπου νομίζω και πριν από καιρό, πριν από μέρες, ήταν και σε καραντίνα από περιστατικό. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, αν είναι άλλο, αλλά τέλος πάντων. Ήταν. Μακάρι ο άνθρωπος να το ξεπεράσει. Λοιπόν, και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να δείξουμε. Είχε βγει ο Μητροπολίτης. Καταρχάς, περιμένουμε την. Δύο λεφτά περιμένουμε. Την υγειονομική δεν έχει έρθει ακόμα. Όχι. Άστο ακόμα να γελάσουμε λίγο και την μετά. Την υγειονομική εικόνα της ημέρας. Ο Μητροπολίτης Μόρφου από την Κύπρο, όποιος στην αρχή εντάξει, είχε μια διαφορετική άποψη για τον κορονοϊό, είχε ανακαλύψει τον κορονοϊό στον Αστερίξ και στο Νοβελίξ. Θα το δείξουμε τώρα αυτό το μικρό απόσπασμα. Εντάξει, μην το πάρετε τώρα τις μετρητές, το βλέπουμε για να... γιατί πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και δεν πρέπει να ακολουθούμε, όσο για... είναι μακριά δεν θα μας ακούσει, να ακολουθούμε τέτοιου είδους απόψεις. Ήθελε να πει ο Μητροπολίτης ότι το είχαν πει τότε, άρα κάποιοι το έφτιαξαν έτσι. Άρα μην το πιστεύετε, αυτό ήθελε να πει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Αυτόν το ξέρετε. Ο Αστερίξ. Γνωστό κόμιξ. Γαλλικών κόμιξ. Το 2017, δηλαδή πριν από 3 χρόνια, εξεδόθηκε αυτή η σειρά του Αστερίξ. Παγιά που ήμουν νεότερος, θα διάβαζα κι εγώ. Και τι γράφει παρακαλώ εδώ μέσα, μετεκπλήξεως, για να δείτε αυτοί οι άνθρωποι πώς προετοιμάζουν τις μάζες. Η οποία λέει θα έρθει
στους κατοίκους της Ρώμης της Καημένης που εδοκιμάστηκε περισσότερο από όλους και τώρα πάλι επέστρεψε. Και ακούτε, αφού τον γράφει με μία μάσκα να είναι πάνω σε έναν άρμαν, λέει, και δίπλα είναι ο Βελίξ, και ειδού το φαβορί μας που έρχεται κατευθείαν από τη Ρώμη, ο πρωταθλητής με τις νίκες, ο αποκαλούμενος μασκοφόρος Ηνίοχος, ο μεγάλος κορονοϊούς και ο πιστός του ο Βακύλους. Ακούτε? Και φωνάζει ο κόσμος όλος, αφού νικά ο κορονοϊός, κορονοϊούς, 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 κορονοϊούς. Ακούτε? Αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι. Εδώ στη δικιά του. Έχει το δικό του σκεπτικό, ο Μητροπολίτης, εντάξει, και η Κύπρος έχει πληγεί. Έχει μέτρα η Κύπρος από χθες, από τις, έχει και απαγόρευση από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Και 9 η ώρα εστίαση, νομίζω. Καλά, ναι, εντάξει, 9 η εστίαση. Δεν έχει κλείσει τελείως. Λοιπόν, πριν πάμε στον Μιχάλη τον Κατρίνη, τον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ και γιατρό, οδοντίατρο, θέλω να πω δύο λόγια. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η εταιρεία Deep Port Services, που είναι εταιρεία που έχει την ευθύνη για διαχείριση των εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά, είναι θυγατρική της Κόσκο, και επισημαίνει ότι η απόφασή της να παραμείνουν εκτός εργασίας, επειδή έγινε θέμα, οι 15 εργαζόμενοι που αποφάσισαν να ασκήσουν το νόμο δικαίωμα της απεργίας την περασμένη Πέμπτη, πάρθηκε προληπτικά, λέει η εταιρεία, για λόγους ασφάλειας και προφυλάξεις. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εταιρεία θα τους παρέχει, λέει, τη δυνατότητα, εφόσον το θελήσουν, για δωρεάν διαγνωστικά τεστ, ώστε να προστατέψουν και τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους, αλλά και να επιστρέψουν με ασφάλεια στην εργασία τους, ενώ για όσο διάστημα παραμένουν εκτός εργασίας, σημαντικό, θα καταβληθεί πλήρως η μισθοδοσία. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εταιρεία υπογραμμίζει ότι με την άψογη συνεργασία των σχεδόν 2.200 εργαζομένων συνεχίζεται αδιατάραχτα η προμήθεια της ελληνικής αγοράς από το λιμάνι, το οποίο περνάει το 90% των αγαθών. Mm-hmm. Το καταγράφουμε και αυτό. Τις προηγούμενες μέρες γκρινιάξαμε για τα του λιμανιού. Λοιπόν, να πάμε στο Μιχάλη του Κατρίνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Βουλευτής Κινάρ, βουλευτής Ηλίας και φίλος εκπομπής και οδοντίατρος. Καλησπέρα, κύριε Παλαμίδη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Και το ΜΕΑΚ Ανάπτυξη. Και το ΜΕΑΚ Ανάπτυξη. Κυρία Σαβουργινάκη και ιδιαίτερα στην κυρία Κάτζου που είναι πατριώτη Σάμπου. Ελίγονο. Βέβαια. Ενωμός Ηλία. Είμαστε από την Ηλία και δύο. Βέβαια. Είναι η Ηλία, Μιχάλη, είναι ο καλύτερος νομός στην Ελλάδα μετά το Αγρίνιο. Όπως είχε πει και ο Παυσέ. Ο κάλιστος της Ελλάδος τόπος. Μπράβο, Μιχάλη μου, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πρώτα σαν γιατρό και μετά με τα πολιτικά χαρακτηριστικά, πώς πηγαίνει η κατάσταση? Νομίζω ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική και το λέω αυτό γιατί σήμερα που μιλάμε έχουμε πάνω από 4.500 νοσηλευόμενους λόγω COVID στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και το τονίζω αυτό γιατί ο ιδιωτικός τομέας για μία ακόμα φορά έμεινε απόν από την εθνική προσπάθεια και έχουμε περίπου κάλυψη του 90% και παραπάνω των διαθέσιμων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το σύστημα υγείας είναι στα όρια του. Έχουμε αριθμό κρουσμάτων που είναι ακόμα πάνω από το ψυχολογικό όριο του 1000 καθημερινά και δυστυχώς, και με αυτό δείχνουμε όλοι να έχουμε συμβιβαστεί, έχουμε καθημερινά έναν αριθμό συμπολιτών μας που φεύγουν, που είναι περί τα 100 άτομα και παραπάνω, κάτι το οποίο το έχουμε αποδεχτεί ως δεδομένο, το οποίο όμως είναι και το πλέον σοκαριστικό της όλης κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ακόμα σε αυξημένη επαγρύπνηση. Δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε κουβέντα για άρση του lockdown σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να χαρακτηριστεί σοβαρή. Όταν κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κατάσταση στο επόμενο διάστημα στα νοσοκομεία, αν θα αντέξει το σύστημα να νοσηλεύσει όσους νοσήσουν από COVID ή μονάδες εντατικής θεραπείας να διασωληνώσουν τα πλέον επιπλεγμένα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή προέχει μάχη για την διάσωση ανθρώπινης ζωής και διασφάλιση της δημόσιας υγείας και βεβαίως ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθούν και τα μέτρα για τη στήριξη των ανθρώπων της αγοράς που υφίστανται και αυτή τις συνέπειες του lockdown και της κρίσης. Παρακολούθησα το πρωί την πρόεδρό σας, η οποία είπε ότι η κυβέρνηση είναι πάντα ένα βήμα πίσω και τρέχει για να προλάβει τις εξελίξεις στο επίπεδο της πανδημίας. Εσείς καταθέσατε μία δέσμη συγκεκριμένων μέτρων. Τώρα, στο λίγο χρόνο που τον τηλεοπτικό, ποιες είναι αυτές οι προτάσεις? Δηλαδή, σήμερα, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Λέτε πιο πολλά τεστ.
Είδα. Εμείς είχαμε πει να γίνουν και δειγματοληπτικά και τυχαία τεστ σε όλους τους νομούς. Ναι. Και όχι μόνο να γίνεται η χνηλάτιση των κρουσμάτων. Αυτό δεν το λέμε τώρα. Το λέμε πάνω από 2-3 μήνες. Ναι. Όταν είχε περάσει μια εικόνα έτσι εφησυχασμού ότι ο κορονοϊός εστιάζεται σε ορισμένους νομούς που έχουν επιβαρυμένο φορτίο και σε άλλες περιοχές τα πράγματα είναι καλά. Κάτι το οποίο άλλαζε μέρα με τη μέρα, μην πω ώρα με την ώρα. Άρα, χρειαζόμασταν μεγαλύτερο αριθμό τεστ ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα σε κάθε περιοχή τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι εμείς είχαμε πει να εμπλακεί και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον Απρίλιο και στο κομμάτι των τεστ και στο κομμάτι της παροχής πρώτων βοηθειών έτσι, και πρώτης περίθαλψης. Φτάσαμε στο σημείο την ημέρα που ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωνε το lockdown να έρχεται στη Βουλή τροπολογία για την πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών. Και προσέξτε, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ έχουν γίνει δωρεές, εκατοντάδες θα έλεγα, κλινών ΜΕΘ από ιδιώτες από τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ναι. Φτάσαμε αρχές Οκτωβρίου να εγκαινιαστεί η δωρεά της Βουλής στο Σωτηρία. Αυτή τη στιγμή η δωρεά που έχει γίνει στο κρατικό Νίκαιας δεν έχει ολοκληρωθεί. Και άλλες δωρεές κλινών ΜΕΘ, οι οποίες ενώ δόθηκαν στο δημόσιο, ούτε αναπτύχθηκαν, ούτε στελεχώθηκαν με γιατρούς και νοσηλευτές. Και φτάσαμε στο ΚΕΝΑ να προσπαθεί το Υπουργείο να επιτάξει τις ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ, να μετατρέψει σε εισαγωγικά σε κλίνες ΜΕΘ θαλάμους νοσηλείας όπου διασωληνώνονται συμπολίτες μας, όχι στις κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και συνθήκες περίθαλψης. Αλλά πάνω απ' όλα τώρα είπαμε δίνουμε μία μάχη και πρέπει στη μάχη όλοι να στηρίξουμε. Όμως εμάς ο ρόλος μας είναι να επισημαίνουμε τις αστοχίες, να προτείνουμε τις λύσεις και βεβαίως θέλω να σας θυμίσω ότι το κίνημα αλλαγής ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη παρά τις όποιες ενστάσεις έχει στηρίξει όλες, μα όλες, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που είναι προς τη στήριξη της δημόσιας υγείας και της διασφάλισης της ζωής των πολιτών. Γιατί με αυτό το πράγμα δεν πρέπει κανένας να παίζει ούτε να προσδοκά ότι μπορεί να αποκομίσει μικροπολιτικό ή μικροκομματικό όφελος. Κύριε Κατρίνη, θέλω να σας ρωτήσω για τα μέτρα στήριξης που έχει θέσει σε ισχύ η κυβέρνηση και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Παρακολουθώ και τις παρεμβάσεις της κυρίας Γερματά και στελεχών του κινήματος αλλαγής και τις δικές σας βεβαίως ως αρμόδιος τομεάρχης. Έχετε επικρίνει σφοδρά και το νέο πτωχευτικό αλλά και τα νέα μέτρα στήριξης ως ελλειπή και αναποτελεσματικά. Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση? Σήμερα που μιλάμε, όσοι είχαν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη το 2010-2011 κλπ. Θα πρέπει να πάνε στις τράπεζες και να ψάξουν τα δικαιολογητικά τους για να τα καταθέσουν εντός διμήνου για να υποβάλουν και πάλι αιτήσεις, γιατί αν δεν το κάνουν θα χάσουν το σπίτι τους. Εμείς ζητήσαμε να υπάρχει παράταση προθεσμίας, η κυβέρνηση κοφεύει. Ζητήσαμε από 1η Γενάρη να μην ισχύσει πτωχευτικός κώδικας που ρευστοποιεί τις περιουσίες των ανθρώπων που βρίσκονται αντικειμενικά σε δύσκολη κατάσταση, με κλειστά μαγαζιά και σε αναστολή εργασίας, ουδέν νεότερων από το μέτωπο της κυβέρνησης. Ζητήσαμε αναστολή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας να έρθει στη Βουλή με νόμο και όχι να εφαρμόζεται όποτε και όπου θεωρούν οι τράπεζες. Ακόμα και αυτό το περιμένουμε. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Βγήκε η κυβέρνηση πριν από 2 εβδομάδες και λέει θα δώσει 1,7 δις. 1,8. Η 4 που ολοκληρώθηκε είναι 1,8. Προσέξτε, είμαι πολύ ακριβής σε αυτά που λέω. Είπε ο κύριος Σταϊκούρας 1,7 δις Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Προσέξτε. Εμείς φωνάζουμε και λέμε ότι αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν και πρέπει να πάει στα 4 δις. Βγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα σε ερώτηση που του έκανα και λέει όντως ότι θα φτάσει το 1,8 δις. Θα αυξάνει. Σήμερα που μιλάμε, έχουν εκταμιευθεί 2 δισεκατομμύρια σε 300.000 επιχειρήσεις και το σύνολο των αιτήσεων που δικαιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, είναι 448.954, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι. Δηλαδή, 148.000 επιχειρήσεις δικαιούνται να πάρουν χρήματα και είναι κυρίως επιχειρήσεις που θα πάρουν πάνω από 8 και 16.000 ευρώ και τα χρήματα έχουν τελειώσει. Άρα δικαιώνεται η πρόταση του κινήματος αλλαγής που έλεγε ότι δώστε τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια με το μοντέλο 50% ενίσχυση, 50% δάνειο, για να πάρουν όλες οι επιχειρήσεις χρήματα. Γιατί, αν δεν τα δώσουν τώρα, πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κλείσουν το επόμενο τρίμηνο, κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει το lockdown, κανείς δεν ξέρει αν θα έχουμε κι άλλο lockdown, έτσι. Άρα, επιχειρήσεις θα κλείσουν, εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους,
και θα αναγκαστεί η κυβέρνηση που τώρα κάνει δήθεν τον νοικοκύρη και ότι κρατάει τα οικονομικά μετρημένα, σε τρεις μήνες να τα δώσει επιδόματα ανεργίας. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να φτάσουν σε αυτό το σημείο να δώσουν επιδόματα ανεργίας και τους λέμε δώστε τα τώρα, που και ο αριθμός των αιτήσεων που έγιναν στην επιτρεπταία δικαιώνει τη δική μας την πρόταση. Λοιπόν. Να ρωτήσω για επισητισμό, τουρισμό, ξενοδοχεία, γιατί είδα ότι είπατε δεν πρέπει να καταργήσει όλα τα εργασιακά δικαιώματα η κυβέρνηση, ως, με πρόσχημα φυσικά την πανδημία. Εκεί τι έχετε προτείνει συγκεκριμένα, γιατί έχει καταστραφεί πάρα πολλοί κόσμος εκεί, κύριε Κατρίνη. Να σας πω ότι έχει προβλέψει η κυβέρνηση για το 2021 για τους εργαζόμενους στον επισητισμό τουρισμό. Μηδέν. Για επιδόματα μακροχρόνιας ανεργίας, μηδέν. Για εμπόρους επαγγελματίες, μηδέν. Αυτά είναι που λέει ο προϋπολογισμός που κατέθεσε ο κύριος Ταϊκούρας. Για τα μακροχρόνια. Ναι. Για τα μακροχρόνια, όχι, τα... όχι τις αναστολές. Για τους μακροχρόνια ανέργους, μηδέν. Ναι. Για τους εργαζόμενους στον επισητισμό τουρισμού, μηδέν. Για αγρότες κτηνοτρόφους, μηδέν. Για επαγγελματίες, μηδέν. ΤΕΠΗΧ, Ταμείο Εγκυοδοσίας, μηδέν. Επιστρεπτέα προκαταβολή, μηδέν. Και όλα αυτά, τα οποία κόστησαν το 20 κοντά στα 17-18 δις, η κυβέρνηση λέει ότι έχει μαξιλάρει 3 δις το 2021 να τα καλύψει. Η οποία λέει ότι η πανδημία θα λήξει το πρώτο τετράμινο και ως διαμαγείας θα επανέλθουμε στο 60% του τουρισμού του 2019 και θα μαζέψουμε και πάρα πολλά έσοδα. Εμείς λοιπόν κάναμε και ερώτηση για τα ξενοδοχεία και μάλιστα φοβάμαι ότι πολλά ξενοδοχεία τα οποία έχουν επιταχθεί για την οσηλεία ασθενών, για την φιλοξενία ασθενών με COVID δεν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα που μιλάμε. Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία δεν έχουν πει σε αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και σε κανένα ειδικό μέτρο στήριξης. Για τη δε εστίαση, αν εξαιρέσουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή που εμείς από την αρχή τη στηρίξαμε ως το μοναδικό μέτρο που πραγματικά φτάνει στην οικονομία και είναι ένα επιτυχημένο μέτρο, αλλά πρέπει να αυξηθεί και να δοθεί γρήγορα. Αν εξαιρέσουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή και τη μείωση ενοικίου, δεν υπάρχει κανένα άλλο μέτρο για τους επαγγελματίες στην εστίαση. Για τους δε τους εργαζόμενους υπάρχει μόνο η αποζημίωση ειδικού σκοπού τα 5.34. Αλλά προσέξτε κύριε Ταλαμάγκα, από όλους αυτούς περιμένουμε τις επόμενες 30 μέρες μέχρι 31 του μηνός να πληρώσουν 3,5 δις ευρώ σε φόρο εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας, ένφια Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Και πείτε μου εσείς με το χέρι στην καρδιά, πού θα βρουν τα λεφτά οι άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα με κλειστό μαγαζί και δεν ξέρουμε αν θα ανοίξουν στους 14-21 ή οι εργαζόμενοι που παίρνουν 534 ευρώ το μήνα, όταν για ένα αυτοκίνητο 1.000 κυβικών πρέπει να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας 120 ευρώ. Γι' αυτό όταν είχαμε εδώ τον εκπρόσωπο των εφοριακών, τον Γενικό Σύμβουλο, τον Πάπη τον Καούκη, είπε, έφεραν μία πρόταση, ανέπτυξε, ήταν να πηγαίνουν τα τέλη για αυτούς που δεν μπορούν με το μήνα. Με το χαίρομαι γιατί με τον Μπάμπη τον Καούκη έχουμε μεγαλώσει στο ίδιο σπίτι, είμαστε από το ίδιο χωριό, είμαστε φίλοι. Τι είναι, είδες. Θα μας καταλάβει η Ηλία, Μιχάλη Κατρίνη. Ξέρω, όχι, έχουμε μεγαλώσει στο ίδιο σπίτι. Μιχάλη, τις περικυκλώνουμε. Τι έγινε, θα μας καταλάβετε. Ο οποίος καταλαβαίνει τα προβλήματα του κόσμου και της ψυχολογίας και είμαι σίγουρος ότι θα σας είπα αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά είναι σε άλλο κόμμα, αλλά δεν έχει σημασία. Καλά, αυτό δεν παίζει σημασία. Τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Όταν έχεις μεγαλώσει την ίδια μέρα με άνθρωπο, δεν κοιτάς κανένα κόμμα και κανένα χρώμα. Έτσι, θα το πούμε. Λοιπόν, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας, από τους εξαιρετικούς βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής και Τομεάρχης Ανάπτυξης. Να πάμε, πριν πάμε στο διάλειμμα, να τον ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη. Θέλω να πω κάτι για την Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων. Έχει συγκεκριμένα, λέει, η Δικαστική Ένωση θέλουν να βάλουν πύλες στα δικαστήρια. Και η ανακοίνωση αναγράφει, μεταξύ των άλλων, ότι την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώθηκε η ομάδα διαχείρισης κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι υπάρχει πρόθεση για τοποθέτηση πυλών αυτόματης απολίμανσης COVID στα δικαστήρια της χώρας που περιλαμβάνουν σύστημα θερμομέτρησης, αποστήρωσης, λάμπες UV, εκνέφωσης, διαλύματος αλκοόλης, ενώ ζητήθηκαν από όλους φορείς διευκρινίες και πληροφορίες ως προς προδιαγραφές ασφαλείας των συστημάτων αυτών. Η σύσταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τοποθέτηση τέτοιων μηχανημάτων, χωρίς την προηγούμενη διασφάλιση όλων των εγγυήσεων και την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, μας βρίσκει καταρχήν αντίθετους.
λέει η Ένωση. Το Υπουργείο οφείλει να μας πληροφορήσει προηγουμένως εάν υπάρχουν έγκυρες επιστημονικές μελέτες που πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μηχανημάτων στην περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού και αν χρησιμοποιούνται αυτά τα μηχανήματα σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, στη Βουλή, στα νοσοκομεία κλπ. Λοιπόν, σωστό, έτσι δεν είναι. Αυτό το σας έχω πει στο παρελθόν. Το γιατί περάσει... αν χρησιμοποιείται ήδη στη Βουλή, στα νοσοκομεία και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Στο Ουλαμπατόρ κάποτε, πριν από πολλά χρόνια, που είχαν βάλει οι Κινέζοι, βάζανε, υπήρχε μια τέτοια πύλη και πέρανε από κάτω όταν έφτασε στο αεροδρόμιο, γινόσουν να... με την εκνέφωση σε βρέχανε. Και είχε γίνει και ένα σκάνδαλο τότε, αλλά μην το πούμε πάλι. Λοιπόν, να πάμε. Έχουμε τον κύριο Τσουκαλά, κύριε Διαμαντόπουλε, ή να πάμε. Τον έχουμε. Πάμε. Πάμε να πάμε στο Κώστα Τζουκαλά. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να βάλεις και ένα φως, διότι τώρα που άπαντες δουλεύουμε Skype, πρέπει εσύ είσαι όμορφος, πέρα όλων των άλλων από διαπρεπής δικηγόρος, εκτός από εξαιρετικός δικηγόρος. Και εργατολόγος. Λοιπόν, και εργατολόγος, πρέπει να είσαι και πιο φωτεινός. Μια χαρά να σε βλέπουμε. Ωραία, ωραία. Σε βλέπουμε. Βάλουμε είσαι αυτόφωτος, μάλιστα. Όχι, το λέει συνάδελφοι. Λοιπόν, κυρίες, παρακαλώ, κυρία Κάτσου. Λοιπόν, τώρα τι να είναι πολλά τα θέματα, Κώστα Τσουκαλά, που αφορούν τους εργαζόμενους. Και λέμε τα ίδια, αλλά πάρα πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται, πότε θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι που τέθησαν σε αναστολή και δουλεύουν και δούλευαν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή. Πότε θα πάρουν τα χρήματα, τα 800 ευρώ για τον Νοέμβριο, αναλογία με τις μέρες αναστολής. Οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει ήδη και βάσει του αρχικού σεναρίου θα ολοκληρωθούν έως 3 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Για τις πληρωμένες επιχειρήσεις, η έναρξη πληρωμών θα είναι η 11η Δεκεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές έως 21 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Άρα προχωράει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών γρήγορα. Τώρα, ένα νέο χρονοδιάγραμμα που έχουμε αιτήσεων είναι ότι με τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας ότι θα έχουμε σε αναστολή και την πρώτη εβδομάδα σίγουρα του μηνός Δεκέμβρη, εκεί αναφέρεται ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται οι αιτήσεις από τις 8 Δεκέμβρη. Μάλιστα. Για τις αναστολές πούμε... του διαστήματος, ναι. 1 έως 7. Να πούμε ότι τον Δεκέμβρη, όσοι μείνουν σε αναστολή το Δεκέμβρη, για όσες μέρες του Δεκεμβρίου, δεν θα πάρουν αναλογία των 800 ευρώ. Επανέρχεται δική αποζημίωση στα 5,34. Ακριβώς, όπως πολύ σωστά το λες, το χθεσινό δελτίο τύπου αναφέρει ότι ως ποσό αναφοράς είναι τα 534 ευρώ. Άρα 17,8 ευρώ την ημέρα αναστολής, ενώ είχαμε 26,6 το μήνα Νοέμβριο. Μάλιστα. Είναι μια διαφορά. Υπήρξαν προσδοκίες ότι μπορεί το 800 να ισχύσει και το Δεκέμβριο. Δεν έγινε. Άρα πάμε στα 534. Ακριβώς. Εγώ να ρωτήσω για την επιστρεπτέα προκαταβολή νούμερο 5. Γιατί είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, Αμαλία, Βασίλη και Κώστα, η 4. Έχει ανακοινωθεί, ξέρεις γι' αυτό, Κώστα, Τσουκαλά. Λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε, σήμερα διέρευσε στην ουσία πώς θα είναι. Καλή. Από ό,τι φαίνεται θα έχει ως ποσά αναφορά τα διαστήματα Σεπτεμβρίου έως Δεκεμβρίου. Πάλι θα έχει κριτήρια όσον αφορά τη μείωση του τζίρου και θα καταβληθεί τον Γενάρη. Θα είναι όμως μάλλον πιο μικρό το ποσό, το συνολικό ποσό το οποίο θα έχει στην ουσία θα έχει προϋπολογιστεί. Μένουμε τα κριτήρια, οι καταβολές θα ξεκινήσουν αρχές του 2021, το Γενάρη. Ναι, πώς θα είναι, δηλαδή είναι τρίμηνα, πάλι τετράμινο. Δεν έχουμε κλειδώσει όρη. Δεν έχει οριστεί. Δεν έχει κλειδώσει όρη της επιστρεπτείας προκαταβολής 5. Υπάρχει μία περίπτωση. Α, το λέει η Αμαλία, με συγχωρείτε, Αμαλία. Ναι, όχι, δεν πειράζει. Απλώς να πω ότι δεν έχει κλειδώσει όρη. Απλώς ό,τι λέμε και εμείς είναι πληροφορίες. Θα δούμε γιατί πάει και επιστρεπτέα 6 τον Γενάρη. Άρα σημαίνει να δούμε ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις. Μπορεί να βάλει να τα διευρύνει τα κριτήρια και άλλο το Υπουργείο Οικονομικών. Για να δούμε, μακάρι. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, το ένα σκέλος που είχε υπάρξει σε σκέψη ήταν να μετράει το τετράμινο Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη του 2020 σε σχέση με εκείνο του 19 για να ελέγχεται αν υπάρχει μείωση τζίρου 20% για να βλέπουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Το θέμα είναι, τα κριτήρια θα είναι τα ίδια, θα φέρει την ίδια μείωση τζίρου, θα πηγαίνει το ποσό και θα είναι αντίστοιχα μισό-μισό δάνειο επιδότηση ή θα έχουμε να είναι πιο μεγάλη ενδεχομένως η επιδότηση και πιο μικρό το δάνειο. Αυτό μας έλεγε και ο Μιχάλης ο Κατρίνης πριν, το ζητάει το Γινάλ. Ναι. Κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό ένα μεγάλο μέρος των προκαταβολών αυτών να είναι μη επιστρεπτέα.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή Κώστα Τσουκαλά μιλάμε και έχει μπει στη ζωή μας η επιστρεπτέα τώρα τους τελευταίους μήνες. Για αυτή την περιβόητη επιστρεπτέα υπάρχουν παγίδες. Πέρα το ότι κάποια στιγμή πρέπει να επιστραφεί, δηλαδή. Η προϋπόθεση είναι ότι μέχρι το Μάρτιο, παράδειγμα για την 4 επιστρεπτέα, ότι μέχρι το Μάρτιο του 20 δεν μπορούν να έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Εκεί βέβαια υπάρχει μία εξαίρεση. Λέει, δεν αφορά ορισμένου χρόνου συμβάσεις εργασίας. Μόνο αορίστου. Μόνο αορίστου. Και τι άλλο λέει, ότι αν για παράδειγμα η δικιά μου επιχείρηση έχει σήμερα 5 εργαζομένους, αλλά το Μάρτιο, που ήταν το πρώτο κύμα του κορονοϊού, είχε 3 εργαζομένους. Mm-hmm. Τους 3 εργαζομένους πρέπει να διατηρήσω, όχι τους 5. Άρα βάζει ένα κριτήριο ότι αν η επιχείρηση αυτή αύξησε εργαζομένους μεταξύ του πρώτου lockdown και του δεύτερου, θα πάρω το επίπεδο εργαζομένων του πρώτου lockdown ως αυτό που πρέπει να διατηρήσει. Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι ότι όσοι χρησιμοποιούν το μέτρο της επιστρεπτείας προκαταβολής δεν μπορούν να προχωρήσουν στις απολύσεις. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις. Απλά πρέπει να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό. Τον ίδιο αριθμό, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Τι ισχύει τώρα, μπορούν θέλω να και να μειώσουν μισθούς, αν συνενέσει ο εργαζόμενος, και να ανακυκλώσουν προσωπικό. Ναι, ενώ αν έλεγε δεν μπορούν να απολύσουν, ήταν πιο μεγάλη η ασκήδα στους εργαζομένους. Σωστά. Λοιπόν, τώρα Κώστα, επειδή ρωτάει ο κόσμος πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων και πότε πρέπει να δοθεί. Το δώρο, το μέρος του δώρου Χριστουγέννων, το οποίο υπολογίζεται βάσει των ημερών όπου παρήχθη η εργασία και παρασχέθηκε η εργασία, θα το καταβάλει κανονικά ο εργοδότης. Το διάστημα όμως που αφορά οι μέρες αναστολής θα τις πληρώσει το κράτος. Το δώρο Χριστουγέννων μιλάμε για το διάστημα από 1η Μαΐου του έτους έως 31 Δεκεμβρίου, για 8 μήνες. Άρα σε αυτούς τους 8 μήνες, ανάλογα με τις ημέρες που εργάζεται κάποιος, θα πληρώσει ο εργοδότης στο ακέραιο το δώρο. Όταν μιλάμε για τις ημέρες αναστολής ή για τις ημέρες που ένας εργαζόμενος είναι στο πρόγραμμα συνεργασία και δεν εργάζεται τις μισές μέρες, για αυτές τις μισές μέρες θα πληρώσει το κράτος. Ναι, αλλά επί του όχι επί του ονομαστικού, μειωμένο, επί των 534. Ακριβώς. Έχουν μειωμένο ποσό που είναι στο 60% του υπόλοιπου μισθού. Άρα, όσοι είχαν αναστολές ή συνεργασία, θα βγουν κουτσουρεμένο το δώρο Χριστουγέννων. Να θυμίσουμε, το δώρο Χριστουγέννων είναι κανονικά κατά τη μεγαλύτερο από έναν πλήρη μισθό, γιατί περιέχει και ένα μέρος της άδειας. Σωστά. Μάλιστα. Ήταν πολύ, και κάτι πολύ τελευταίο, πολύ σημαντικό, αυτή η περιβόητη ψηφιακή σύνταξη, τι είναι, Κώστα? Αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο έχει δεσμευτεί, το έχει επενδύσει σε αυτό. Το είδαμε να ξεδιπλώνεται και να ισχύει εν μέρη για μια πολύ μικρή κατηγορία. Συνταξιούχους που έχουν μόνο ΟΓΑ ή συνταξιούχους λόγω χειρίας, όπου είχε ήδη βγει η απόφαση σύνταξης, ενώ ζούσε ο συνταξιούχος, ο Θανών. Αλλά περιμένουμε να το δούμε για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Θα βγαίνει πολύ πιο γρήγορα η σύνταξη, γιατί είναι ψηφιοποιημένα τα δεδομένα. Όμως αυτό ακόμα δεν έχει συμβεί. Περιμένουμε να συμβεί μέσα στο 2021. Για παράδειγμα, το τσάι έχει πει ο Υπουργός από τον Απρίλιο θα είναι ψηφιακά. Το δημόσιο θα είναι από τον Σεπτέμβριο ψηφιακά. Αυτό όμως είναι σε τελείως διαφορετική εικόνα με αυτό που βλέπουμε σήμερα στα ταμεία, που βλέπουμε να χειροτερεύουν τα πράγματα. Να έχουμε πιο μεγάλες καθυστερήσεις. Το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής είπε προχθές ότι στην ουσία κάθε μήνα αυξάνονται κατά 18.000 οι εκκρεμείς εγκρίσεις. Σύνταξης. Με αποτέλεσμα να έχει φρακάρει το σύστημα και να έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, να περνάει 1,5 χρόνος και όχι μόνο να μην έχει βγει η σύνταξη, να μην έχουν καν πιάσει το φάκελο τη σύνταξη. Και εδώ με το εφάπαξ πρώτα ένα φίλο. Το εφάπαξ βγαίνει αφότου βγει η σύνταξη. Άρα, αφού λύσουμε το κομμάτι του να βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις, ας λύσουμε μετά το εφάπαξ. Ζήσε μάι μου τον μεθεπόμενο, έτσι όπως πάει. Ναι, για τριφύλλη και λοιπά που λέγαμε. Κάποια στιγμή τα πράγματα θα καλυτερέψουν. Πάντα, πάντα, είμαστε αισιόδοξοι. Πέστα, Κώστα, πέστα. Εκεί που λέει το Υπουργείο, ή αν θα είναι 6 μήνες μετά, ένα χρόνο μετά, ο κορονοϊός έπαιξε αρνητικό ρόλο, γιατί είδαμε και μετά το πρώτο τρίμηνο του κορονοϊού ότι αυξήθηκε κατά πολύ καθυστέρηση στα ταμεία, γιατί εκείνο το τρίμηνο, επειδή δουλεύανε οι υπάλληλοι με προσωπικό ασφαλείας, ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Και σήμερα αντίστοιχα το ίδιο.
Λοιπόν, Κώστα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ακόμα τώρα η ώρα είναι 6 και 36. Όποιοι μας βλέπουν το βράδυ σε επανάληψη δεν έχουν. Είμαστε σε επανάληψη το βράδυ, τώρα είμαστε ζωντανά. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, όντως, για να δούμε την υγειονομική εικόνα της ημέρας. Δυστυχώς η είδηση φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Έχουμε τον πρώτο νεκρό αστυνομικό. Υπηρετούσε στις ΑΠΕΣ, στο Δήμο Ιάσμου Ροδόπης, στην περιοχή της Κομωτινής, στο Δήμο Ιάσμου Ροδόπης, στο αστυνομικό τμήμα. Να πω γι' αυτό και θα πάμε. Ήταν 50 χρονών, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, έχασε τη ζωή του, νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από κορονοϊό. Πώς 2100, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, μόλις ήρθε, 2.199 νέα κρούσματα ιού του κορονοϊού στη χώρα μας. 596 πολίτες μας διασωληνωμένοι, λιγότεροι από χθες. 111 καταγεγραμμένοι θάνατοι. Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που περιμέναμε. Τι είπα χθες, ότι είναι Κυριακή και δεν είναι. Καλά, σωστά, ναι. Ενδεικτικά τα κρούσματα. Πολλά 2000. Κρούσματα, πολλοί θάνατοι. 2000, κάτσε γιατί βλέπω την ανακοίνωση, συγγνώμη, 2.199 κρούσματα. 2.296 διασωληνωμένοι. Περίπου. 4 λιγότεροι από χθες. Και 111 οι νεκροί είναι πάλι άνοδος στους νεκρούς. Ναι. Και τα κρούσματα ανέβηκαν πολύ. 2.200 κρούσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσουμε. Αύριο τα σπουδαία. Θα πάμε πολύ με ένα σποτ. Πρέπει να παίζουμε και τα σποτ ευαισθητοποίησης των πολιτών από την περιφέρεια Αττικής. Θα πάμε μετά στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το τελευταίο κομμάτι με τον αντιπεριφερειάρχη Αθηνών, τον Γιώργο τον Δημόπουλο. Θα του βάλουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι οι τακτικές συναντήσεις που έχουμε. Ναι, παρατηρείτε στη δημόσια τηλεόραση, ήταν ο κύριος Αδιγιάννης πριν, ήταν μετά από εμάς, στη δημόσια τηλεόραση. Και τώρα είναι η κυρία Ελληνού. Λοιπόν, από τις τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις για να μας δίνει την εικόνα και στην Αττική και θα βρούμε και την άλλη εβδομάδα και τον περιφερειάρχη. Να παραταθεί το lockdown. Τον κύριο Πατούλη. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε. Κάθε φορά που κερδίζω εγώ, νιώθω πως μαζί μου κερδίζουν όλοι οι Έλληνες. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, γνωρίζουμε πόση σημασία έχει η ατομική προσπάθεια για να κερδίσει όλη η Ελλάδα. Και τώρα είναι η νίκη αφορά κάτι μεγαλύτερο. Την υγεία όλων μας. Πάμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ενάντια στον κορονοϊό. Κρατάμε αποστάσεις. Αποφεύγουμε συναθρήσεις και συμβάλλουμε στη μείωση της διασποράς. Φοράμε τη μάσκα μας. Προσέχοντας πώς τη βάζουμε και πώς τη βγάζουμε κάθε φορά. Πλένουμε καλά τα χέρια μας. Και ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες να μολυνθούμε. Δεν αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες. Τηρούμε τις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων. Ενημερωνόμαστε μόνο από τους επίσημους φορείς και κλείνουμε τα αυτιά μας σε μη έγκυρες φωνές και ψευδείς ειδήσεις. Ο ιός είναι ανάμεσά μας. Πάμε να τον περιορίσουμε, να τον νικήσουμε. Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Μέσα από μια εθνική προσπάθεια. Περιφέρεια Αττικής και Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Δίπλα στους πολίτες. Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε κοντά μας τον αντιπεριφερειάρχη Αθηνών και φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο τον Δημόπουλο. Χημικός, με όλα αυτά που γίνονται, λίγο έχεις γυρίσει και στην επιστήμη, αγαπητέ κύριε αντιπεριφερειάρχα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, γι' αυτό και εγώ. Ενικώς, να πούμε ότι και σήμερα μια πολύ δύσκολη μέρα για ό,τι αφορά στην υγειονομική εικόνα. 596 συμπολίτες μας διασωληνωμένοι, δυστυχώς 111 έχασαν τη ζωή τους. Ναι. Είχαμε αύξηση, δηλαδή πάμε κατοσταριές συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή και ναι, τα κρούσματα, εντάξει, μικρή σημασία έχουν για μας. 2.199 κρούσματα, εντάξει, να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, πριν τα σχολιάσουμε όλα, θα πάμε το πρώτο ερώτημα, μόλις θα επανέλθουμε για να κάνουμε μια σύνδεση με τον Γιώργο τον Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο, εξαιρετικός δικηγόρος, φίλος εκπομπής πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα μας κάνεις μία ανασκόπηση, Γιώργο Δημόπουλε. Είπα στους φίλους τηλεθεατές, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια εξού και ο Νικός. Λοιπόν, τι κάνατε από την άνοιξη που ήταν το πρώτο κύμα της πανδημίας μέχρι σήμερα. Να κάνουμε. Με χαρά και για ενημερωτικούς λόγους για τους τηλεθεατές μας. Και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο τον Νικολακόπουλο. Ωραία. Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνουμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τώρα που λείπει και η Σοφία η Μίτιλη εδώ, ξέρεις, βλέπουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και αυτά που αφορούν τη ζωή μας. Και εδώ και να πω, εντάξει, όσοι μας παρακολουθούν, για τους φίλους τηλεθεατές, έχουμε γράψει δημοσιογραφικά χιλιόμετρα μαζί σε αυτά τα δημοσιογραφικά τραπέζια εδώ από το 13, 14, 15, πότε ήταν. Πολλά χρόνια. Έχει δίκιο, Βασίλη. Καλά, είναι γνωστή η εμπειρία σου και το πόσο έχει ο δημοσιογράφος. Ποιος μιλάει, ποιος μιλάει. Από τους καλύτερους στην κατηγορία του. Να είστε καλά. Λοιπόν. Απλώς τώρα συνειδητοποιώ πόσα χρόνια γνωριζόμαστε, να μην πω στον αέρα πόσα χρόνια και πόσο γρήγορα περάσαμε πολλά τα χρόνια. Πολλά. Από την πρώτη φορά, γιατί εγώ πάντα δούλευα στα περιφερειακά κανάλια, μ' άρεσε δηλαδή το πρόγραμμα, το project αυτό το περιφερειακό καναλιό, από το παλιό κόντρα είχαμε βρεθεί την πρώτη φορά. Ακριβώς. Πολλά χρόνια πριν, πολλά χρόνια. Λοιπόν, Γιώργο Νικολακόπουλε, λοιπόν, πώς μπορούν να προστατευτούν από τους πληστηριασμούς οι συμπολίτες μας? Πάρα πολλά ερωτήματα, τα έχουμε κωδικοποιήσει. Το πρώτο σχόλιο και μετά προχωρήσω στα άλλα. Καταρχήν, έχουν πάρει μια ανάσα τώρα, διότι έχουν ανασταλεί οι πληστηριασμοί το χρονικό διάστημα της καραντίνας, δηλαδή από τις 7 Νοεμβρίου και μετά, έως και τις 7 Δεκεμβρίου το πρωί. Θα δούμε αν θα παραταθεί η καραντίνα. Όμως, εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν έχουν ανασταλεί οι πληστηριασμοί οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γίνομαι πιο σαφής. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο προσδιορίζεται ο πληστηριασμός σήμερα σε μια ημερομηνία που θα είναι μετά από συνήθως 6-6,5 μήνες. Άρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή του έτους και τα λοιπά που είναι προσδιορισμένοι πληστηριασμοί δεν αναστέλλονται. Επομένως όταν λήξει η καραντίνα θα πρέπει να επιδιώξουν οι δανειολήπτες να προσφύγουν δικαστικώς αν θέλουν να αναστείλουν τον πληστηριασμό. Ο δεύτερος τρόπος για να αποφύγουν τους πληστηριασμούς είναι να ενταχθούν στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει να κάνει με το πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1η-1η του 2021, αναλόγως με τις προϋποθέσεις και φυσικά εφόσον εξετάσει και ο δανειολήπτης τους στόχους που έχει. Δηλαδή, αν τον ενδιαφέρει να μεταβιβάσει το σπίτι στην τράπεζα και να μείνει για 12 χρόνια ή να κάνει κάποια ρύθμιση εφόσον είναι βιώσιμη η ρύθμιση με την τράπεζα. Φυσικά εξακολουθούν να ισχύουν ο νόμος Κατσέλη και η διαδικασία, η συμβιβαστική επίλυση με την τράπεζα. Όμως να τονίσω εδώ ότι και αυτό είναι είδηση, ότι από σήμερα προχωράμε στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη. Δεν έχει ανασταλεί αυτό, ξεκίνησε από σήμερα, που σημαίνει ότι αναλόγως από την ημερομηνία που έχει κατατεθεί το δικόγραφο του νόμου Κατσέλη, των εκκρεμών υποθέσεων που δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα και έχει προσδιοριστεί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο να εκδικαστεί μετά τον Ιούνιο του 2021, αυτές οι υποθέσεις, ξαναλέω, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία επαναπροσδιορισμού και πρέπει να επαναπροσδιοριστούν αναλόγως με το χρονικό διάστημα που έχουν κατατεθεί. Και σε χρονικό διάστημα σύντομο, δηλαδή μέσα στο 2021, για λογικά θα γίνουν όλες αυτές οι δίκες. Για τις εκκρεμείς δίκες του νόμου Κατσέλη, Γιώργο Νικολακόπουλε. Ακριβώς. Που είναι πολύ σοβαρό, είχαμε και ερώτημα. Να πάμε λίγο πιο κάτω, από πότε θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο πτωχευτικό, με ρωτάει η άλλη φίλη. Όπως είπα, θεωρητικά από 1η-1η-2021 ξεκινάει η διαδικασία της εφαρμογής του νέου πτωχευτικού κώδικα. Λέω θεωρητικά, διότι με το θέμα του lockdown δεν ξέρουμε κατά πόσο θα πάρει μια αναστολή, εάν θα προχωρήσει ή όχι. Αλλά κανονικά, μέχρι στιγμής, έχει αποφασιστεί από 1η-1η-2021. Μάλιστα. Τι συμβαίνει με τις ρυθμίσεις των δανείων από τις τράπεζες? Υπάρχει το εξής θέμα με τις ρυθμίσεις των δανείων. Αλλά είναι μια απονεμένη ιστορία. Αλλά ακριβώς. Ναι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και προφανώς λόγω του lockdown, αλλά και γιατί έχουν γίνει κυρίως στις περισσότερες τράπεζες μεταβιβάσεις των χαρτοφυλακίων, βλέπω πιο ρεαλιστικές, να το πω απλά, πιο ανθρώπινες λύσεις. Επομένως, προτρέπω τους δανειολήπτες, ακόμα και αν στο παρελθόν είχαν οδηγηθεί σε ναυάγιο με κάποια ρύθμιση με την τράπεζα, να επιδιώξουν εκ νέου διαπραγμάτευση και με τη νέα διαχειρίστρια εταιρεία, μήπως βρεθεί συμβαστική λύση, διότι, και το λέω από το βήμα που μου δίνεις, Βασίλη, ότι δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για το πτωχευτικό κώδικα, διότι έτσι όπως είναι διατυπωμένος, ουσιαστικά
λίγες δυνατότητες έχει ο δανειολήπτης, εκτός, όπως είπα στην αρχή, εάν θέλει να μεταβιβάσει το δάνειο και να μείνει στο σπίτι στο ως ενοικιαστής. Είναι, στην ουσία είναι τα φαντ που έχουν αναλάβει, που έχουν αγοράσει τα δάνεια. Αυτό γιατί έρχονται συνέχεια ερωτήματα για αυτά, για τους πληστηριασμούς. Δηλαδή ένα σπίτι που πληστηριάζεται, μας λέει εδώ, τον Ιούνιο. Δεν έχει σημασία ποια τράπεζα κλπ. Ναι, ναι. Πληστηριάζεται τον Ιούνιο. Τι μπορεί να κάνει για αυτή τη διαδικασία, να πάει να το μεταβιβάσει σε αυτήν την εταιρεία που έχει πάρει το δάνειο. Θα πω τρεις βασικές λύσεις έχει. Ναι. Η πρώτη είναι, ας ξεκινήσω από το τελευταίο, εάν συναισθηματικά δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει το σπίτι, δηλαδή δεν ενδιαφέρεται να πληρώσει για να το κρατήσει, ναι, μπορεί να κάνει μια πρόταση στην επισπεύδουσα, είτε την τράπεζα είτε το φαντ που ξεκινάει το πληστηριασμό, να γίνει μεταβίβαση ή, να το πω απλά, να αφήσει να γίνει ο πληστηριασμός και να το πάρει οποιοδήποτε. Στη δεύτερη περίπτωση που το αφήσει, έχει το κίνδυνο να μην μπορέσει να το ενοικιάσει, να μείνει ο ίδιος. Εάν θέλει να μείνει στο ίδιο σπίτι, θα πρέπει από τώρα να διαπραγματευτεί με την τράπεζα, με το φαντ που επισπεύδει τον πληστηριασμό, την μεταβίβαση πρώτου πληστηριασμού ή και με τη διαδικασία του πληστηριασμού, αλλά να εξασφαλίσει τη διαδικασία της μίσθωσης. Δηλαδή, να το πω απλά, να έχει ένα χαρτί, ένα έγγραφο, ότι δεσμεύεται ο δανειστής να μείνει μέσα. Θα μείνει μέσα και για πόσο χρονικό διάστημα και κυρίως πόσο θα είναι το μίσθωμα. Διότι έχω πολλές περιπτώσεις όπου συνένεσαν σε μεταβίβαση του ακινήτου. Και όμως μετά ήρθε η τράπεζα και είπε ότι θέλω πολλαπλάσιο από το προφορικά συμφωνηθέν τίμημα, μάλιστα, που ήταν πολύ δύσκολο ο δανειολήπτης να ανταπεξέλθει και να πληρώσει. Γιώργο Νικολακόπουλε, ο νόμος προβλέπει πόσα χρόνια ή είναι στη διαπραγμάτευση που θα γίνει με το φαντ και την εταιρεία για πόσα χρόνια θα μείνει μέσα αυτός που θα χάσει το σπίτι? Υπάρχει μια πρόβλεψη για μέχρι 12 χρόνια, αλλά φυσικά είναι σε διακριτική ευχέρεια των συναλλαγών, εάν συμφωνήσουν κάτι διαφορετικό, όπως παραδείγματος χάρη προηγουμένως που είπαμε, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με το φαντ που επισπεύδει πληστηριασμό για τον Ιούνιο. Αυτό που λέει ο νέος πτωχευτικός κώδικας είναι ότι μπορείς να μείνεις 12 χρόνια πληρώνοντας ενίκιο και μετά την 12ετία να επιδιώξεις να ασκήσεις το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου, αλλά εδώ πρέπει να προσέξεις ο δανειολήπτης, το ξαναγοράζεις την τιμή την οποία έχει διαμορφώσει η αγορά, δηλαδή την εμπορική αξία την τότε, χωρίς να αφαιρεθούν τα ποσά που έχεις πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια και πρώτου πτωχευτικού κώδικα και μετά για το δάνειο αυτό. Επομένως, ό,τι έχεις πληρώσει πάει χαμένο. Μετά, εάν θέλεις να ασκήσεις το δικαίωμα επαναγοράς, είναι σαν να το αγοράζεις ξανά από την αρχή. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, Γιώργο Νικολακόπουλε, με το πρόγραμμα Γέφυρα, για πόσους μήνες, λέει εδώ μια φίλη, ότι μπήκα, λέει, με ενημέρωση τράπεζα ότι έχω μπει στο πρόγραμμα Γέφυρα, για πόσους μήνες θα ισχύει αυτό, να πληρώνει το κράτος 90%, 80% μετά, και πόσο είναι? Είναι ακριβώς αναλόγως με το πόσες, εάν ήταν ενήμεροι, αν είχε χρόνο καθυστέρησης, ναι, κτλ. Η επιδότηση αυτή είναι για 9 μήνες. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι, μια εντός εισαγωγικών παγίδα. Πρέπει να είναι συνεπής στη ρύθμιση τουλάχιστον για 6 μήνες και μετά τη λήξη της επιδότησης, διότι διαφορετικά αν σταματήσει να πληρώνει τη ρύθμιση θα τη ζητηθεί από το δημόσιο πίσω όλο το χρηματικό ποσό που έχει πληρώσει για την επιδότηση της δόσης των 9 μηνών. Συγγνώμη Γιώργο Νικολακόπουλε, αυτό ακριβώς να το ξαναπούμε. Εάν σταματήσει να πληρώνει, παραδείγματος χάρη, μετά από την λήξη της περίοδου των 9 μηνών που έχει παίρνει την επιδότηση από το δημόσιο, ναι, και αυτή η επιδότηση καλύπτει ένα ποσοστό 90, 80, 70% αναλόγως στην περίπτωση, άρα πληρώνει το μικρό ποσό, το 10, το 20 ή το 30%. Εάν μετά, όταν γίνει ολόκληρη η δόση, δηλαδή σταματήσει η επιδότηση, για 6 μήνες δεν είναι συνεπής, μετά τους 6 μήνες συνέπεια σταματήσει, ναι, δεν χάνει την επιδότηση. Αλλά πρέπει, ξαναλέω, για 6 μήνες τουλάχιστον να πληρώνει τη ρύθμιση που έχει κάνει όλη τη δόση. Δηλαδή, να πω ένα απλό παράδειγμα, αν η δόση ήταν 500 ευρώ και πλήρωνε τη χρονική διάρκεια της επιδότησης 400, μετά όταν ξαναγίνει 500, πρέπει τουλάχιστον για 6 μήνες να πληρώσει τα 500 ευρώ
Γιατί διαφορετικά, αν σταματήσει ή έχει καθυστέρηση, το δημόσιο θα διεκδικήσει πίσω τους 9 μήνες της επιδότησης. Ακόμα και αν έχει καθυστέρηση κάποιων ημερών. Τώρα για λίγες μέρες δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά καλό να είναι. Καλό είναι να υπάρχει έτσι θρησκευτική ευλάβεια στην πληρωμή. Μάλιστα. Γιατί μετά θα τα ζητήσει πίσω το δημόσιο, ναι, με τη διαδικασία του. Θα βεβαιωθεί σαν φόρος, να το πω απλά. Το κατάλαβα. Λοιπόν, Γιώργο Νικολακόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Εξαιρετικός απαντής σε όλα. Και... Ναι. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε. Να σχολιάσω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή θέσατε πραγματικά ένα ερώτημα που είναι η αγωνία πάρα πολλών συμπολιτών μας. Πάρτε του πώς θα γλιτώσει. Ναι. Από την κοινωνία βγαίνουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία. Αφουγκραζόμαστε τον κόσμο, τα προβλήματά του. Ερχόμαστε μέσα από μια δεκαετία πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης πρωτοφανούς που βίωσε ο τόπος μας. Το ζήτημα λοιπόν ποιο είναι, πώς θα γλιτώσει κάποιος τον πληστηριασμό. Ο κύριος Νικολακόπουλος, πέραν του με πολύ εύγλωτο τρόπο, απάντησε και έδωσε το νομικό οδικό χάρτη του πώς θα γλιτώσει κάποιος. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι είναι βασικά ευθύνη και της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής της μεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας που έχει, έχοντας απλώσει ένα μεγάλο δίχτυ στήριξης όχι μόνο επιχειρήσεων αλλά και εργαζομένων μέσα από τα 3,3 δις επιστρεπτέας προκαταβολής, ναι, που συνολικά διατίθεται στην αγορά και στους εργαζόμενους, αλλά και το διπλασιασμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ναι, σε 500.000 συμπολίτες μας. Καλό είναι αυτό, αρκεί αν συνεχιστεί η πανδημία, Γιώργο Δημόπουλε, ναι, θα πρέπει να συνεχιστούν και οι επιστρεπτές και δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτά. Θα μου επιτρέψετε πια να πω, ναι, κύριε Ταλαμάγκα, ότι ακόμα και αν αύριο η πανδημία σταματούσε, ναι, δυστυχώς οι συνέπειές της οικονομικά είναι τόσο δυνηρές που θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να ξεπεραστούν. Γι' αυτό ακριβώς και οφείλουμε με όλες τις πολιτιακές μορφές, είτε ως περιφέρεια, είτε ως κυβέρνηση, όλοι να σταθούμε στο πλευρό της κοινωνίας. Η περιφέρεια, άλλωστε, ήδη, διαστόματος και της πράγμασης μέσω του περιφερειάρχη του κ. Πατούλη, το κάνει ήδη πράξη, μέσα με από τα 250 εκατομμύρια. Από τα 250 γίνανε 250 εκατομμύρια και είναι μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Μάλιστα. Πάμε να το αναλύσουμε λίγο αυτό, γιατί είναι ένα, από την αρχή. Ό,τι θετικό υπάρχει τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να τα. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά να τα επαναλαμβάνουμε. Μα τα θετικά δεν είναι λοιπόν να τα αναδεικνύουμε για να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά είναι για να ενημερώνεται ο κόσμος και να διευκολύνεται η προσβασιμότητά του, ναι, σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνει είτε η περιφέρεια είτε η κυβέρνηση. Ωραία. Τι είναι να αυτό. Μπορέσουμε να ανακουφίσουμε. Αναλύστε το. Αυτό λοιπόν τι είναι. Είναι μια οικονομική βοήθεια είτε σε ελεύθερους επαγγελματίες, είτε σε επιχειρήσεις μικρές, μικρομεσαίες ή μεσαίες, οι οποίες έχουν ουσιαστικά είτε κλείσανε, είτε μειώθηκε σημαντικά ο τζίρος τους, είτε μειώθηκε η κερδοφορία τους, όπου με βάση τον αριθμό των εργαζόμενων θα μπορούν να πάρουν από 5 έως 50.000 ευρώ ως οικονομική βοήθεια, τα οποία δεν χρειάζεται να επιστραφούν ποτέ. Μοριοδοτούνται διάφορα κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια είναι η κερδοφορία, ένα άλλο κριτήριο είναι ο αριθμός των εργαζόμενων και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε επιχειρήσεις που έχουν πολύ μικρό αριθμό εργαζόμενων ή κανέναν εργαζόμενο ή ελεύθερους επαγγελματίες, γι' αυτό ακριβώς και βγήκε και ένα νέο πρόγραμμα επιπρόσθετο 50 εκατομμύριων, ναι, το οποίο είναι για τους πολύ πολύ μικρούς. Ωραία, πού μπαίνει ο άλλος, κάποιος που δεν το έχει ακούσει, που το ξέρουν περισσότεροι, αλλά κάποιος που δεν, πού θα μπει θα να μπει, κάνει. Θα μπει την στο site της Περιφέρειας Αττικής, μέσα από το οποίο θα οδηγηθεί στο κατάλληλο περιβάλλον διαδικτυακά. Και εκεί υπάρχουν εκεί με τη βοήθεια ενός λογιστή, προφανώς, για θέλει στοιχεία. Ότι κατά κανόνα, ναι, χρειάζεται και βοήθεια και λογιστή. Γιατί γίνεται μοριοδότηση. Ακριβώς, επειδή υπάρχει διαδικασία μοριοδότησης και να το πούμε ξεκάθαρα. Σε συνεργασία και με τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας. Ναι, και να πούμε ότι η διαδικασία φροντίσαμε να είναι αδιάβλητη, γι' αυτό ακριβώς και είναι η διαδικασία μοριοδότησης και πάρα πολλοί ρωτάνε πόσα θα είναι τα μόρια, είναι σαν να, και εγώ απαντάω. Είναι σαν να ξέρουμε ποια θα είναι η βάση τις επόμενες πανελλαδικές. Δεν κάνω ρουσφετάκι, δεν γίνεται. Δυστυχώς. Το βασικό ρουσφέτι, ξέρετε ποιο είναι, να βοηθηθεί όλη η κοινωνία. Αυτό, ναι, αυτό είναι το βασικό. Καμιά φορά. Αυτό είναι το βασικό. Και επειδή ακριβώς ζούμε στην Ελλάδα και έχουν ανάγκη από βοήθεια όλοι, η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης εδώ για να αγκαλιάσει τους πάντες. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα γίνονται, η ώρα είναι. Το βράδυ έχουμε πει και άλλη φορά την σε επανάληψη, 7 και 2. Αυτήν την ώρα γίνεται από την ελληνική αστυνομία σαρωτική ελέγχη σε όλη την περιοχή της Ομόνιας και τους γύρω δρόμους, ναι, για το αν τηρούνται τα μέτρα. Το ξέρατε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω. Γιώργο, να ξεκινήσουμε Δημόπουλε από αυτό, ναι, μιας και το λέτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πραγματικά χαίρομαι που το αναδεικνύετε, διότι από το ξεκίνημα ουσιαστικά αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που ήταν τέλη Μαρτίου, νιώθω την ανάγκη της να το πω δημόσια. Ότι ξεκινήσαμε και προσπαθήσαμε και ενεργοποίησαμε και βρήκαμε βήκο αότα στην ελληνική αστυνομία
και κάναμε μεικτά κοινά κλιμάκια για να κάνουμε σαρωτικούς ελέγχους σε όλες τις δύσκολες, θα λέγαμε, περιοχές του κεντρικού τομέα Αθηνών που βρίσκονται πέριξ της Ομόνιας, όπου διαπιστώθηκαν ότι υπάρχουν αρκετές υγειονομικές βόμβες και έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια ορθολογικοποίησης, όχι προς την κατεύθυνση του να επιβληθούν πρόστιμα με την οικονομική έννοια, αλλά με την κατεύθυνση να προστατευτεί η υγεία των κατοίκων, των υπαλλήλων, των εργαζομένων, των επιχειρηματιών. Γι' αυτό ακριβώς και αυτοί οι σαρωτικοί υγειονομικοί έλεγχοι από τότε δεν σταμάτησαν ποτέ, όχι μόνο στα μαγαζιά και στις περιοχές αυτές, αλλά σε όλα τα σχολεία, τα νοσοκομεία, αλλά και τα γυροκομεία. Και εδώ πρέπει να πω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την αρχή για τα γυροκομεία, ώστε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά κρούσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Και καταφέραμε σχεδόν να αδειοδοτήσουμε στο κεντρικό τομέα Αθηνών σχεδόν το σύνολο των γυροκομείων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Άδειες πήραν, γιατί παλιά υπήρχε ένα θέμα, ακριβώς, αυτό το αντιμετωπίσατε. Ακριβώς, το αντιμετωπίσαμε, βοήθησαν και οι επιχειρηματίες και οι ιδιοκτήτες, βοήθησαν και οι εργαζόμενοι. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, θα έλεγα νομοθετικά, και ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Πατούλης και ενέσκυψε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα το τελευταίο εξάμηνο και θεραπεύτηκαν προβλήματα και βελτηρίες ετών ώστε να λειτουργούν νόμιμα. Τώρα, άρση lockdown. Τι εικόνα έχετε εσείς, την περιφέρεια Αττικής, τι πιστεύει ο Γιώργος Δημόπουλος, πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα, τι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, εδώ σε κάθε μορφής επιδημικής κρίσης, μεγαλύτερη σημασία από ό,τι έχει φανεί και φάνηκε για μια ακόμη φορά και σήμερα που είχαμε μια άνοδο των κρουσμάτων, πιο μεγάλη σημασία έχει πρόληψη. Πιο μεγάλη σημασία έχει ανάσχεση της επιδημίας, ακόμα και από την καλύτερη δυνατή περίθαλψη που πρέπει να παρέχουμε. Για να μπορέσουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτό το πολύ κρίσιμο ερώτημα, το οποίο όλοι το συζητάμε, πότε θα γίνει επιτέλους η άρση του lockdown, και επειδή σε καμία περίπτωση κανένας δεν επιθυμεί το άνοιξε-κλείσε των καταστημάτων και για επιχειρηματικούς λόγους και για οικονομικούς και για κοινωνικούς και για εργασιακούς, δεν είναι τυχαίο άλλωστε που σχεδόν το σύνολο των καταστηματαρχών εστίασης βγαίνουν και λένε ότι παιδιά, αν είναι να ανοίξουμε για να ξανακλείσουμε σε 15 μέρες, προφανώς δεν έχει κανένα νόημα. Το έχουν πει, το είπε και ο Περιφερειάρχης το πρωί στο Sky, ακριβώς, ότι ας μην ανοίξει ακριβώς, καθόλου. Δεν έχει, καλά, τα σχολεία καθόλου. Δεν έχει κανένα νόημα. Εδώ λοιπόν, για να δούμε πότε θα γίνει η άρση ουσιαστικά του lockdown, πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση του αριθμού των κρουσμάτων, όπου πρέπει να σταθεροποιηθούμε. Γιατί εγώ πρέπει να σας πω ότι πραγματικά πιστεύω στο σπέβδε βραδέως. Και όχι σε επιπόλαιες και βιαστικές κινήσεις και γρήγορους πανηγυρισμούς, να σταθεροποιηθούν σε χαμηλό αριθμό τα κρούσματα, να έχουμε επάρκεια ελεύθερων κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να ξέρουμε ποιος θα είναι ο οδικός χάρτης του εμβολιασμού και τότε θα πρέπει προφανώς να πάμε σε μια σταδιακή άρση του lockdown. Άρα, αγαπητέ Γιώργο Δημόπουλε, και ενδεχομένως και όχι σταδιακή πανελλαδικά. Να μην ανοίξει. Και με τοπικά χαρακτηριστικά. Εγώ, αν ρωτάτε προσωπικά την άποψή μου, παίρνοντας και ένα ρίσκο. Σαν επιστήμονα, σαν χημικός. Προφανώς το ρίσκο, όχι το ρίσκο, τη συνολική αξιολόγηση θα την κάνει η Επιτροπή των Σοφών, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι λοιμοξιολόγοι μας, μαζί με την πολιτική προστασία που κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι μετά από 2 εβδομάδες, ενδεχομένως, και εφόσον όλα πάνε καλά αυτό το 15ήμερο, μπορεί να έχουμε σε κάποιες περιοχές μια μερική άρση του λιανεμπορίου, με συγκεκριμένους όμως όρους. Και βέβαια τα σχολεία. Μετά από 2 εβδομάδες τουλάχιστον. Ναι. Και νομίζω ότι τα σχολεία ίσως θα έπρεπε να τα δούμε από το νέο έτος. Από το νέο πλέον, έτος. Γιατί δεν έχει νόημα 5 μέρες πριν, γιατί τα σχολεία μιλάμε ότι να είναι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, καθηγητές, δάσκαλοι, παιδιά, οικογένειες που μετακινούνται, οπότε δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο κλίμα. Τώρα, Γιώργο Δημόπουλε, αυτό είπαμε και στην αρχή, στο πρώτο ερώτημα, να πάμε τώρα από τον Μάιο να κάνουμε μια ανασκόπηση τι έχει γίνει. Ναι. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι για να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των υγειονομικών περιστάσεων, το βασικό που έπρεπε να γίνει ήταν να στηριχθεί κυρίως και πρώτα απ' όλα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο όλοι πιστεύουν, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα και τα διαγωνιζόμενα μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, ποιος το αγαπάει περισσότερο, διαφάνηκε ότι ανεξαρτήτως σε όλο το πολιτικό φάσμα από τη δεξιά μέχρι την αριστερά το πιστεύουν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση ήταν ζητούμενο να προσπαθήσουμε όλοι να αθροίσουμε στο φιλότιμο και την εργατικότητα των εργαζόμενων σε αυτό το σύστημα υγείας τις δικές μας πολιτιακές δυνάμεις, είτε ως περιφέρεια είτε ως κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν στην περιφέρεια, επειδή είχαμε την τύχη να βρίσκεται ως περιφερειάρχης ο Γιώργος Πατούλης, που είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πέσανε πολύ μεγάλες, θα έλεγα, υγειονομικές δυνάμεις και προσπάθειες συστηματικές, με στοχευμένους πόρους, ώστε να ενδυναμώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και θα γίνω πολύ συγκεκριμένος. Σταδιακά δίνονται 180 εκατομμύρια ευρώ
από την περιφέρεια για τις δομές υγείας μόνο της Αττικής. Τα 100 εκατομμύρια από αυτά δίνονται μέσα από την ενίσχυση του προσωπικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού στις 73 δομές υγείας. Τα 5 εκατομμύρια τα δίνει η περιφέρεια Αττικής ώστε να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες υγείας στις δομές που έχουμε μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι υπάρχουν. Στον Ελαιώνα, Χριστό, παντού. Ναι. 10 εκατομμύρια δίνονται για το κεντρικό εργαστήριο δημόσιας υγείας του ΕΟΔΗ. Είναι εκεί που γίνονται ουσιαστικά όλοι οι μοριακοί έλεγχοι, όλη η δουλειά. Ναι. Και βλέπουμε καθημερινά ποια είναι τα δείγματα. Και θα πω και κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. 600.000 δόθηκαν για ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, ναι, το οποίο να επικουρεί ουσιαστικά όλα τα πλεούμενα σε περίπτωση που έχουμε περιστατικά COVID, ώστε να μπορούν οι ασθενείς του κορονοϊού να μεταφέρονται με γρήγορο τρόπο από τη θάλασσα στο νοσοκομείο και να έχουν στα σοβαρή... Έγινε, λειτουργεί, βεβαίως, σκάφος. Έχουν διατεθεί αυτά τα χρήματα. 6 εκατομμύρια δόθηκαν για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, ναι, και 42 εκατομμύρια, κύριε Ταλαμάγκα, δίνονται για τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, τον Ευαγγελισμό, το Αττικό, το Τζάνιο, το Θριάσιο, όπου όλα αποκτούν μεθ, μονάδες συντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας, ηλεκτρονικοί αναπνευστήρες που ήδη τοποθετούνται στα νοσοκομεία, όπως τον Ευαγγελισμό, χώρια τον ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό αγγιογράφων, τομογράφων, μαγνητικών, ναι, αξονικών. Εδώ έχει βοηθήσει τώρα και θα πρέπει να το λέμε, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο όταν πρέπει να γκρινιάζουμε, αλλά για το καλό πρέπει να το λέμε. Δηλαδή, εγώ είχα παρακολουθήσει από την αρχή της πανδημίας, είχαμε κάνει τότε και κάποιες εκπομπές στον Ιατρικό Σύλλογο, που ερχόταν ο Περιφερειάρχης και ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Βοήθησε, νομίζω, ο διτός ρόλος Περιφερειάρχη. Βοήθησε πάρα πολύ. Και θα σας πω ότι στην πρώτη αμηχανία, αν θέλετε, που υπήρξε, ναι, στα μέσα Μαρτίου, υπήρξε μια κοινωνική αμηχανία. Ήταν λογικό. Η περιφέρεια βγήκε πολύ νωρίς μπροστά. Δηλαδή, ο φίλος μου, Απόστολος Τζικώστας, δεν ξέρει αυτά τα θέματα. Όχι, με την καλή έννοια το λέω. Εγώ δηλαδή, δεν θέλω να το κρίνω αυτό, γιατί δεν ζω τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Τζικώστας είναι ένας πολύ αξιός περιφερειάρχης. Δεν έχει Θεσσαλονίκη, μα το λέγαμε και με τον κύριο Στάθιο, δεν έχει κέντρο διαχείρισης πανδημίας. Εδώ υπάρχει και μια άλλη καινοτομία. Εσείς έχετε και στο κόσμο, έχετε κέντρο διαχείρισης. Εμείς ακριβώς στο κόσμο, η περιφέρεια Αττικής έκανε μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την κινητή ομάδα των γιατρών, που ουσιαστικά καθημερινά στους εργασιακούς χώρους, όχι μόνο της περιφέρειας, ναι, των εργαζομένων, αλλά οπουδήποτε υπάρχει ένα οξυμένο πρόβλημα, αυτή η ομάδα βρίσκεται πολύ γρήγορα, κάνει αμέσως τεστ, κάνει ιχνηλάτηση, προλαμβάνει τη μη δημιουργία προβλήματος και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί όχι μόνο μια ασφάλεια στους εργαζόμενους ή στους κατοίκους των, ναι, περιοχών, αλλά ταυτόχρονα βοηθάει στο να μειώσουμε τη μεταδοτικότητα ενός ιού που το κύριο χαρακτηριστικό του δεν είναι ότι είναι θανατηφόρος. Είναι ότι είναι πολύ πολύ μεταδοτικός. Μάλιστα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, 2 λεπτά τώρα. Θα δείξουμε ένα βιντεάκι. Πού πήγατε, εφεδρός, φαντάρος, πού ήσασταν, τι ήσασταν. Υπηρέτησα στη Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου του στο πολεμικό ναυτικό. Και πρώην πρόεδρος Ένωσης Χημικών. Τώρα θα ρωτήσουμε κάτι μετά που ναι, έχει. Θα με επιτρέψετε να πω κάτι σχετικά με τον κορονοϊό μετά και την μελέτη που κάνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ωραία, να το πούμε. Αλλά πριν όμως, κοίταξε, Γιώργο Δημόπουλε, τώρα το λέω μια στον πληθυντικό, μια στον ελληνικό. Μπερδεύομαι γιατί έχω πει κατά επανάληψη ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Εξού και ο ελληνικό. Λοιπόν, άλλαξε η φρουρά στο Καστελόριζο. Το βίντεο θα το δείξουμε τώρα. Πάνε με το καράβι τη ΣΑΟΣ, εκεί πηγαίνει, είναι από τη Ρόδο στο Καστελόριζο και πάει τους φαντάρους για να αλλάξει φρουρά και παίρνει τους άλλους που είναι στο Καστελόριζο και τους φέρνει, ναι, πίσω στη Ρόδο. Ψάλλουν όλοι τον εθνικό. Είναι ανατριχίλα το βίντεο, να μην πω εγώ. Δείτε το. Δείτε το. Είναι ωραίο.
Λοιπόν, ανατριχίλα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό τα παιδιά, τα παιδιά μας που κρατάνε ψηλά τα λάβρα του ελληνισμού σε δύσκολες περιοχές και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη πιο πολύ από ποτέ να υπάρχει αυτό το εθνικό φρόνημα. Γιατί είναι μια έννοια παρεξηγημένη, θα έλεγα, το εθνικό φρόνημα και τώρα πραγματικά αναδύεται πάρα πολύ έντονα και βλέπουμε ότι οι νέες γενιές με πολύ ανάγλυφο τρόπο το ζουν και το βιώνουν. Και εμείς πρέπει να τα στηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Και υπάρχει ένας φαντάρος, δεν το έχουμε τώρα, θα προσπαθήσω να το βρω για αύριο, όπου καθώς πάει το καράβι και πάει τη φρουρά, τα παιδιά που είδατε, από απέναντι έχει πάρει την ελληνική σημαία, την ανεμίζει και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Στην, όχι κάθε δύο μέρες, νομίζω, που αλλάζει φρουρά. Ναι. Λοιπόν, θέλατε κάτι να πείτε για την. Για το... Α, ναι. Ήθελα να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ αξιόλογη μελέτη που έκανε το Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή η μελέτη γίνεται εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου παρακολουθεί ουσιαστικά τα λίμματα της Αττικής τα οποία πηγαίνουν στην Ιταλία. Ναι, βγάλαμε στην αρχή της εκπομπής τον κύριο Σαριγιάννη από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Βλέποντας ουσιαστικά, αναλύοντας τα λίμματα που πάνε στην Ψιτάλια, μέσα από αυτά αναδύονται και φαίνονται κάποια αποτελέσματα. Επειδή ακριβώς φαίνεται το υγειικό φορτίο, πολύ έγκαιρα είχαν δει ότι οδηγούμαστε προς μία αύξηση των κρουσμάτων. Όπως και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μία σταδιακή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων και αυτό είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Όμως πρέπει να πούμε ότι όσο δύσκολο είναι να απεμπλακούμε από αυτόν τον ιό που είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός, τόσο εύκολο, εφόσον απεμπλακούμε, είναι ξανά τα κρούσματα να πάρουν την πάνω βόλτα. Γι' αυτό ακριβώς το πιο κρίσιμο απ' όλα, θα έλεγα εγώ, είναι να είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι και με απόλυτη υπακοή στα μέτρα τα οποία μας έχουν ζητήσει να τηρηθούν. Αυτό είναι το πρώτο και βασικότερο. Το δεύτερο και ιδιαιτέρως σημαντικό είναι οι fast-track διαδικασίες, ώστε να παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις, είτε η κυβέρνηση, είτε η περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε δήμος, είτε οποιοδήποτε κυβερνάει, έχει μια κυβερνησιμότητα και εμπλέκεται, ώστε να λύνει άμεσα προβλήματα. Και το τρίτο που θα αναδεθεί σε λίγες μέρες είναι ο εμβολιασμός. Και δεν μιλάω για τα εμβόλια, γιατί τα εμβόλια θα έρθουν. Είναι ο εμβολιασμός, ότι πρέπει να φροντίσουμε, να προβούμε με τη σειρά που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή πρώτα απ' όλα οι υγειονομικοί, μετά ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες, και στη συνέχεια οι υπόλοιποι να προβούμε στον εμβολιασμό, γνωρίζοντας ότι έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Τώρα, μπαίνετε. Εντάξει, δομές μεταναστών είναι λίγο πιο κεντρικό το σύστημα. Είναι το, και το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχετε παρέμβαση κι εσείς, έτσι δεν είναι. Είναι και η ελληνική αστυνομία, γιατί μπαίνουν κάποια άλλα θέματα ασφάλειας κλπ. Μπαίνετε σε άλλους χώρους όπου είναι ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, το λέω κομψά, όπου ξέρετε ότι και στο παρελθόν υπάρχει θέμα. Και με τα θέματα υγιεινής και όχι μόνο. Σε διάφορες περιοχές, στα βόρεια της Αθήνας και όχι μόνο. Λοιπόν, βεβαίως και μπαίνουμε. Θα απαντήσω ξεκάθαρα και ειλικρινά. Οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα, η περιφέρεια έχει αφενός με τις ελεκτικές υπηρεσίες που, που προβαίνουν στο να κάνουν υγειονομικό έλεγχο και να δουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Αφού διαπιστωθεί υγειονομικό πρόβλημα, από εκεί και πέρα, είτε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, είτε ο ΕΟΔΗ, είτε οι δικές μας κινητές ομάδες μπαίνουν για να αποκαλύψουν το πρόβλημα, όχι για να το συγκαλύψουν, γιατί το βασικό εδώ δεν είναι να συγκαλύπτουμε τίποτα, είναι να εντοπίζουμε το πρόβλημα και να πηγαίνουμε στη λύση του προβλήματος, ώστε να υπερηφρουρήσουμε όλη τη δημόσια υγεία χωρίς να μασάμε τα λόγια μας. Μάλιστα. Άρα μπαίνετε. Μπαίνουμε κανονικά παντού. Λοιπόν, τώρα να πάμε να δείξουμε, για να το κάνουμε λίγο, παρότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για σημερινή, γιατί έχουν χάσει τη ζωή τους 111 συμπολίτες μας και είναι παρά 4 άτομα, πάλι 600 διασωληνωμένοι και δεν ξέρουμε θα φέρει αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Είναι το δεκαήμερο. Κοιτάξτε, αυτό δυστυχώς, το κρίσιμο. Πρέπει, μπορεί να είμαστε δυσάρεστοι, αλλά όσο υπάρχει μεγάλος αριθμός διασωληνωμένων, δυστυχώς, ο αριθμός των θανάτων θα βρίσκεται ψηλά. Ναι. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται από το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας. Και εδώ πραγματικά θέλω να πω ότι επειδή γίνεται έτσι πολλής λόγος από το Μάιο και μετά, όπου το Μάιο τι έγινε, κερδίσαμε μια πρώτη μάχη ουσιαστικά. Δεν κερδίσαμε τον πόλεμο. Το σύστημα σε καμία περίπτωση, πρέπει να το πούμε, δεν εφησυχάστηκε. Και 7.000 προσλήψεις γίνανε στο ΕΣΥ. Πόσες? 7.000 προσλήψεις έχουν γίνει ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και οι κλίνες των μονάδων όλων. Όλων. Ναι. Το δε επικουρικό προσωπικό των γιατρών. Εντάξει, αυτά τα νούμερα τα αφισβητούν, βέβαια. Μονιμοποιήθηκε. Ναι. Δεν αφισβητούνται αυτά τα νούμερα. Γιατί είναι μέσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Το αν κάποιοι θέλουν να κάνουν πολιτική σπέκουλα σε αυτό, πραγματικά δεν προσφέρεται το συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνω να πιέζουν την κυβέρνηση προς
την κατεύθυνση να γίνονται περισσότερα. Αυτό είναι, αν το θέλετε, και θεμητό και γόνιμο να το κάνει μια αντιπολίτευση. Αλλά η αμφισβήτηση των πεπραγμένων νομίζω ότι είναι αδιέξοδο και ανόητο. Μάλιστα. Και δεν είναι ώρα για κάτι τέτοιο. Τώρα, θα το πω στον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Χημικών πριν από χρόνια, έτσι δεν είναι, και στον χημικό, στον Γιώργο Δημόπουλο. Έρχονται κάποια ερωτήματα, το στέλνει ένας φίλος συνέχεια. Λοιπόν, λέει τώρα με αυτά τα, να ορίστε, αυτά εδώ τα απολυματικά. Ναι. Τώρα αρχίζει και γίνεται κουβέντα με την εκνέφωση, λέει, θα βάλουν κάπου πύλες όπου θα μας ψεκάζουν κιόλας για να γίνεται απολύμανση. Υπάρχει κίνδυνος. Είναι χημικές αυτές οι ουσίες, λοιπόν, μέχρι ποιο βαθμό. Τι ουσίες είναι αυτές, λοιπόν, είναι χλώριο, τι είναι. Λοιπόν, καταρχάς όσον αφορά τα αντισηπτικά, όπως αυτό που δείχνετε, για να έχει ουσιαστικά αντισηπτικές ιδιότητες ένα προϊόν, πρέπει να περιέχει περίπου 70% τουλάχιστον ενόπνευμα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οποιαδήποτε ουσία χρησιμοποιείται είτε για εκνέφωση, είτε χρησιμοποιείται για την αντισηψία των χεριών, είτε μιας επιφάνειας, αντισηπτική ιδιότητα με απολυμαντικές ιδιότητες, υποχρεωτικά πρέπει να την χάνει της έγκρισης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος είναι ένας έγκυρος και έγκριτος επιστημονικός οργανισμός, ο οποίος όχι μόνο δεν κάνει τον κεφαλίου του, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Άρα οτιδήποτε έχει την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, νομίζω ότι πρέπει και σίγουρα, να το πούμε και αλλιώς, ακόμα και αν αυτό έχει ένα ρίσκο πάρα πολύ μικρό του κάτι να μην έχει πάει καλά στην εγκριτική διαδικασία, σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ασφαλέστερο από το να μην ακολουθούμε καμία διαδικασία αντισηψίας και απολύμανσης. Μάλιστα. Άρα και από τις πύλες. Άρα αυτό θα έλεγα, να μην είμαστε τόσο πολύ καχύποπτοι. Αυτό που γίνεται από τις πύλες. Αφήσαμε και το γιαούρι, επειδή, δηλαδή μπορεί να γλιτώσουμε από τον κορονοϊό και να έχουμε άλλα θέματα στο ιού άνθρωπος. Αυτό είναι ότι είναι κατακτητικός. Ότι είναι πάρα πολύ μεταδοτικός. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό κοσμάτων. Αυτό τι είναι, Γιώργο Δημοπουλέ, χλώριο είναι αυτές οι ουσίες, με βάση το χλώριο. Αυτές οι απολυμάνσεις, δηλαδή, όταν κάποιος έχει κορονοϊό, που έρχεται ένα συνεργείο, χλωρίνη χρησιμοποιεί. Όταν είναι σε επιφάνεια, μπορεί να είναι με βάση το χλώριο. Ναι. Όταν όμως είναι στον αέρα, δεν μπορεί να είναι με βάση το χλώριο, γιατί το χλώριο δεν πρέπει να είναι μια εισπνεώμενη ουσία. Σε κάθε περίπτωση όμως, δημιουργεί μια αντισηψία, ο ψεκασμός, στον ατμοσφαιρικό αέρα που αναπνέουμε. Άρα μειώνει κατά πολύ τις πιθανότητες του να εισπνεύσουμε τον κορονοϊό. Τώρα, πόσο είναι, σήμερα είναι σε 25 μέρες, έχουμε Χριστούγεννα. Καναστολισμός θα γίνει, έτσι λίγο, βεβαίως, δηλαδή, να γελάσει τα χυλάκι του πολίτη, ο οποίος είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά... Δηλαδή, άμα ανοίξει λίγο και θα βγει μια βόλτα, θα το δει λίγο ή ήδη, θα το δει που ήδη, να θυμίζει ήδη, την Αλβανία το 80, όταν είχα πάει κάποτε και ήταν όλα σκοτεινά. Ήδη η Αθήνα έχει ξεκινήσει να στολίζεται και η περιφέρεια Αττικής. Αφενός μεν στη δικαιοδοσία της έχει όλες τις μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες. Το λέμε για εσάς, γιατί έχετε οι μεγάλες λοιπόν κεντρικές οδικές αρτηρίες που είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Αττικής, ήδη ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Πατούλης και για αυτές αλλά και για το πεδίο του Άρεως, εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ώστε να υπάρχει ένα στολισμός, γιατί πρέπει... Γιορτές δεν θα γίνουν τίποτα φέτος. Κοιτάξτε, δεν... σας πω. Αυτά τα Χριστούγεννα προφανώς θα είναι διαφορετικά από τα άλλα, από οποιαδήποτε άλλα. Όμως, επειδή θα είμαστε σπίτι και έτσι πρέπει να είναι για μας, για τους ανθρώπους που αγαπάμε, για να φροντίσουμε, εν πάση περιπτώσει, το περιβάλλον και την πατρίδα μας. Η περιφέρεια θα έχει ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε ήδη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Live Streaming, στο οποίο δωρεάν θα μπορεί οποιοδήποτε να συνδέεται διαδικτυακά, με πάρα πολλές συναυλίες που θα γίνουν για μικρούς και μεγάλους φίλους. Και ζητούμενο ουσιαστικά είναι και να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό, καθώς και οι χαμηλόμισθοι κυρίως καλλιτέχνες, όχι μόνο. Αλλά πρέπει ουσιαστικά να μην χάσουμε την ψυχολογία μας, το θάρρος μας, το κουράγιο μας, την ανθρωπιά μας και την κοινωνικότητά μας. 8 με 13 βαθμούς αύριο στην Αθήνα. Πέφτει η θερμοκρασία. Πρέπει να προσέξετε, το λέμε κατά επανάληψη, κοντεύουμε να γίνουμε και μετεωρολόγοι πια με όλα αυτά. Δεν πρέπει να συνδυαστεί όλη αυτή η κατάρα που περνάμε τον κορονοϊό και με κρυολογήματα και άλλα ζητήματα. Δηλαδή θα δημιουργηθούν θέματα. Να φροντίσουμε το ανασωπητικό μας σύστημα. Ωραία. Από τη μεριά τη δικιά σας, εγώ το είπα. Αυτό πρέπει να πω. Όποιος δεν το έχει καταλάβει για τον καιρό, αύριο θα έχει κρύο. Εσείς, αν πέσει πολύ κρύο, γιατί
είμαστε τώρα στην αρχή του Δεκέμβρη. Σε 15, 20, 25 μέρες έρχεται κρύο. Ναι. Υπάρχουν, όλα έχουν, το βάρος έχει πέσει στον κορονοϊό ή έχετε και τα παλιά ότι αν χρειαστούν άστεγοι, δουλεύετε προγράμματα. Γιατί μπορεί να έχει μείον. Λένε φέτος ότι θα είναι και βαρύς ο χειμώνας. Ναι, ακόμα δεν το έχουμε δει βέβαια. Ναι, αλλά συνήθως ο χειμώνας είναι πίσω εδώ. Βεβαίως. Σε συνεργασία με τους Δήμους, γιατί έχουμε μια πολύ πολύ στενή συνεργασία με τους Δήμους και τους Δημάρχους όλης της Αττικής, όχι μόνο του κεντρικού τομέα, εννοείται που έχω την ευθύνη εγώ. Που έχω την τιμή να έχω την ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει προετοιμασία ώστε εφόσον υπάρξει πρόβλημα, τα ΚΑΠΗ, οι λέσχες φιλίας να έχουν αίθουσες θερμενόμενες ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν ατυχείς συμπολίτες μας οι οποίοι θα βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας. Και μιας και το λέτε αυτό, να πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ήδη πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια μαζί με τους Δήμους. Είναι σημαντικό, ήδη στη Βόρεια, από τα Βόρεια ξεκίνησε. Ξεκίνησε από τα Βόρεια, ολοκληρώθηκε και στα Βόρεια και στην Αθήνα, και στο κεντρικό και τομέα. Στο δικό σας, και στο, και στο δικό μου κεντρικό τομέα. Ήδη περισσότεροι από 10.000 συμπολίτες μας, ουσιαστικά έχουν πάρει τα ψώνια τους για 2 μήνες, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Δημόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής. Την άλλη εβδομάδα τα σπουδαία θα είμαστε πάλι στα τακτικά ραντεβού. Έχουμε αλλάξει τώρα αναπροσαρμό στα προγράμματα. Μας έχει αναγκάσει η κατάσταση. Αισιοδοξούμε και προσέχουμε. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε πάλι. Εις το επανειδήν, λοιπόν. Καλό κουράγιο σε όλους. Δύσκολη μέρα, για μια ακόμα φορά να το πω, σήμερα, μετά το θάνατο 111 συμπολιτών μας από τον κορονοϊό. Νωρίτερα σήμερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται για την Σύνοδο Κορυφής 10-11 Δεκεμβρίου, όπου θα δούμε αν θα τεθεί θέμα κυρώσεων στην Τουρκία. Αντιδρά κυρίως ο γερμανικός παράγοντας. Αύριο τα σπουδαία και σχόλιο για όλα αυτά. Σε επανάληψη αυτή έχω μπει 12 με 2 τη νύχτα. Ακολουθεί ο Γιώργος Ολεμός βεβαίως με την αυτοδιοικητική εκπομπή. Γεια σας, καλό κουραγιό. Γιατί είναι σημαντική η μάσκα? Ένας βασικός τρόπος μετάδοσης του κορονοϊού είναι μέσω σταγονιδίων, τα οποία εκρίνουμε όταν βήχουμε και φτερνιζόμαστε, όταν μιλάμε και όταν αναπνέουμε. Το ρίσκο είναι μεγαλύτερο όταν μιλάμε δυνατά ή τραγουδάμε, αλλά ακόμα και αν απλά αναπνέουμε κοντά σε άλλους για αρκετή ώρα. Γι' αυτό φοράμε όλοι μάσκα, γιατί αν βρεθούν 2 άνθρωποι κοντά και ο ένας είναι φορέας COVID, όταν δεν φοράει κανένας μάσκα, η πιθανότητα μετάδοσης είναι πολύ μεγάλη. Εάν φοράει μόνο ένας, είναι μικρότερη. Αλλά εάν φοράνε μάσκα και οι 2 και την φοράνε σωστά, τότε πραγματικά μένουμε ασφαλείς.